αγώνα ανάμεσα στον Πανελλήνιο και τον Ολυμπιακό. Παιχνίδι για την τελευταία αγωνιστική της κανονικής περίοδου, 26η. Μία αγωνιστική δηλαδή, τελευταία, πριν ξεκινήσουν τα play-offs. Ένα παιχνίδι αδιάφορο βαθμολογικά, αλλά καθόλου βέβαια αδιάφορο όταν υπάρχουν στο παρκέ αστέρια όπως αυτά του Ολυμπιακού και του Πανελληνίου. Και σίγουρα οι δύο προπονητές στο παιχνίδι που μόλις ξεκίνησε θα έχουν την ευκαιρία να δοκιμάσουν αρκετά πράγματα και σχήματα εν ώψη των υποχρεώσεων τους στη συνέχεια του πρωταθλήματος για τον Πανελλήνιο, που ξεκινάει με ένα καλάθι 2 πόντων από τον Σμιθ. 2-0 για τον Πανελλήνιο. Ο Πανελλήνιος για τις αναμετρήσεις του με τον ΠΑΟΚ για την πρώτη φάση των play-off, και ο Ολυμπιακός τόσο για τις αναμετρήσεις του με τον Άρη στην πρώτη φάση των play-off το ερχόμενο Σάββατο και την Δευτέρα που μας έρχονται, αλλά κυρίως για να αποκτήσουν, να βρουν ρυθμό, να διατηρήσουν έναν καλό ρυθμό εν ώψη του Final Four της ερχόμενης εβδομάδας, 7 και 9 Μαΐου στο Παρίσι. Ο Ολυμπιακός, ο οποίος αντιμετωπίζει την Παρτιζάν στον ημιτελικό του Final Four της Ευρωλίγκα. Ο Σμιθ και πάλι σε προσπάθεια τριών πόντων τώρα. Από τα χέρια του Τσίλντρες η μπάλα έξω. Εδώ μαζί στην μετάδοση ο συνήθως ο Φράνκο Νάκητς. Φράνκο, καλησπέρα. Καλησπέρα, Γιάννη. Ο Ολυμπιακός, όπως λέγαμε και νωρίτερα, θέλει να διατηρήσει ρυθμό, έτσι. Σίγουρα, ο ρυθμός πάντα διατηρείται, Γιάννη, με παιχνίδια. Δηλαδή οι παίκτες ζουν τα παιχνίδια και μέχρι τώρα ο Ολυμπιακός δεν έχει δώσει αρκετά παιχνίδια. Δυνατά, κυρίως. Δυνατά σε διάστημα που προκρίθηκε στο Final Four. Και σήμερα είναι καλή ευκαιρία. Γιατί ο Πανελλήνιος είναι πολύ καλή ομάδα και διαβασμένη και πάει για τετράδα, και οπότε θα είναι ενδιαφέρον παιχνίδι. Θα είναι ένα καλό τεστ για τον Παναγιώτη Γιαννάκη, να τεστάρει κυρίως τους παίκτες του σε τι κατάσταση βρίσκονται, να δοκιμάσει και κάποια σχήματα. Δεν ξέρω αν ο Πανελλήνιος ταιριάζει αγωνιστικά με την Παρτίζαν. Όχι. Νομίζω. Εντάξει, ο Πανελλήνιος έχει δική του ταυτότητα, δική του στυλ παιχνιδιού. Πάντως είναι μια ομάδα που είναι αρκετά κοντραδετισμένη. Ίσως κυρίως το γεγονός ότι και οι δύο, και ο Πανελλήνιος και η Παρτίζαν, είναι ομάδες του προπονητή. Είναι ομάδες-ομάδες, με την έννοια της λέξης ομάδα. Και ενώ ο Τσίλντρες ισοφαρίζει για τον Ολυμπιακό με ένα εντυπωσιακό κάρφωμα 4-4. Όπως το είπες, και Παρτίζαν και ο Πανελλήνιος δεν έχουν μεγάλα αστέρια όπως έχει, ας πούμε, και ο Ολυμπιακός ή η Μπαρτσελώνα και οι υπόλοιπες ομάδες του Final Four, οπότε παίζει πιο control basket και βασίζεται σε ομαδική προσπάθεια. Ο Σμιθ τώρα που θα μπει προς τα μέσα, 4 πόντοι για τον Αμερικανό, 6-4 για τον Απλά να πούμε και το προηγούμενο μάτς που έχασε ο Πανελλήνιος και δεν έπαιζε και Σμιθ, και δύο μάτς ουσιαστικά, να ξέρεις ότι ο Πανελλήνιος με το Σμιθ είναι τελείως διαφορετική ομάδα. Είναι ομάδα ικανή να κάνει και μεγάλες νίκες και μεγάλες εμφανίσεις, και όπως έφτασε εκεί που έφτασε στο Final Four του EuroCup. Και νομίζω ότι φάνηκε και η απουσία του και στο παιχνίδι με τον Άρη, που ιτήθηκε εδώ μέσα ο Πανελλήνιος. Μια ήττα που του στέρισε και το δικαίωμα να διεκδικήσει και κάτι παραπάνω. Σίγουρα, ναι. Γιατί την τρίτη θέση. Τρίτη θέση, εντάξει, και σήμερα νομίζω είναι και ρίση ΠΑΟΚ. Δεν ξέρω τι είναι η ισοβαθμία, και χάσει ο Πανελλήνιος. Παίζει την τέταρτη θέση. Θα είναι η ισοβαθμία ο ΠΑΟΚ με το Πανελλήνιο. Νομίζω ότι πλέον εκτός από τις θέσεις την ουρά και την ποια ομάδα θα υποβαστεί, και την 8η θέση που είναι ανοιχτή ανάμεσα και παίζεται ανάμεσα στον Πανιόνιο και το Περιστέρι, δεν αλλάζει κάτι άλλο στην βαθμολογία. Ο Σμιθ θα πάρει άλλη μία προσπάθεια τριών πόντων. Είναι άστοχος στο rebound ο Κλέιζα, που θέλει να τρέξει και θα τα καταφέρει με τον Τζίλντερς να δίνει στον Σκορτσιανίτη. Εκεί δεν έχει κανένα πρόβλημα ο Μπικ Σόφο. Θα πετύχει άλλο ένα καλάθι. Ο Ολυμπιακός θα πάρει προβάδισμα στο σκορ 6-8 για τους Ερυθρόλευκους, με τον τέταρτο προσωπικό πόντο του Σοφοκλή Σκορτσιανίτη. Ο Κλέιζα πιέζει τον Owens. Ο Σμιθ στον Ξανθόπουλο, που θα περάσει χαμηλά στον Βουγιούκα. Έναν παίκτη που έζησε την εμπειρία του Final Four πέρσι με τον Ολυμπιακό. Ένας παίκτης που ανήκει στον Ολυμπιακό. Είναι τελευταία χρονιά, νομίζω,
συμβόλαιο που έχει και φέτος κάνει μια πολύ, πάρα πολύ καλή χρονιά. Και σίγουρα θα υπάρχει καλοκαίρι αρκετό ενδιαφέρον από πολλές ομάδες. Και νομίζω ότι και με τις φετινές του εμφανίσεις, με τη φετινή του παρουσία, σίγουρα έχει κεντρήσει έτσι και το ενδιαφέρον του Παναγιώτη Γιαννάκη. Είναι ένας ψηλός παίκτης με ψηλή τεχνική και ικανός να σκοράρει με πολλούς τρόπους μέσα στο γαλάτι και σίγουρα είναι σε μια ηλικία που ακόμα μαθαίνει, ας πούμε. Έχω την εντύπωση ότι ο Παναγιώτης Γιαννάκης θα τον πάρει στο Πειραιά το καλοκαίρι. Αν και στους ψηλούς είναι γεμάτος, αλλά δεν ξέρουμε. Εξαρτάται με πρόταση του παίχτη, με προτάσεις που τα έχει και τι θέλει. Μπορεί να θέλει να πάει σε κάποια ομάδα πιο μικρή και να έχει πρωταγωνιστικό ρόλο ή να είναι σε μια ομάδα σαν το Ολυμπιακό και να συμπληρώνει τα λεπτά. Πίεση σε όλο το γήπεδο είδαμε από τον Ολυμπιακό. Εντυπωσιακό κόψιμο από τον Σοφοκλή Σκοτσιανίτη. Πάνω στον Owens, στα ίσια, ο Σκοτσιανίτης, δείτε εδώ ξανά, σηκώθηκε. Έκλεισε τον διακόπτη στον Owens. Ο Μουγιούκας τώρα πάει προς τα μέσα, φάουλ από τον Μπεν. Ενώ νωρίτερα με το τρίποντο του Μίλος Θεόντοσιτς, ο Ολυμπιακός πήρε προβάδισμα 5 πόντων. 6-11, 6-29 πριν από το τέλος του πρώτου δεκαλέπτου. Και την μπάλα απ' έξω με τον Ξανθόπουλο να επαναφέρει και να οργανώνει τώρα την επίθεση για τον Πανελλήνιο. Ξανθόπουλος, πάσα απέναντι στον Σμιθ, Owens από την κορυφή, το σουτ θα ευστοχίσει, 8-11. Ανοιχτό το μάτς, έτσι ελεύθερο, ας πούμε, μπάσκετ. Δεν έχει κανένα άγχος καμία από τις δύο ομάδες, οπότε είναι λογικό να δούμε ελεύθερο μπάσκετ. Σκορτσιανίτης, η πάσα στον Θεόντοσιτς εδώ. Δεν την περίμενε, ναι, γιατί αντιστράφηκαν οι ρόλοι και ο Θεόντοσιτς δεν πέτυχε το καλάθι να χρεώσει και την assist στον Σκορτσιανίτη. Αντίθετα το πέτυχε ο Χαραλαμπίδης σε αυτό το lay-up στον ευνηδιασμό που έκανε ο Πανελλήνιος. 10-11 στον πόντο μειώνει η ομάδα της Κυψέλης. Κλέιζα με τον Childress. Τον Κλέιζα χαμηλά. Βάζει πλάτη τον Owens και θα πάρει το φάουλ. Ο Childress, ο οποίος ίσως είναι ο μοναδικός παίκτης που έχει ενδιαφέρον σήμερα. Διεκδικεί τον τίτλο του πρώτου σκόρερ της κανονικής περίοδου. Είναι μπροστά με 7 πόντους, νομίζω, περισσότερος από τον Χάρης του Κολοσσού. Και λογικά θα θέλει να το πάρει το τίτλο αυτόν. Ο Σκορτσιανίτης άλλο ένα κάρφωμα. 10-13 για τον Ολυμπιακό, με τον Σοφοκλή Σκορτσιανίτη να φτάνει τους 6 πόντους. Ξανθόπουλος έξω για τον Owens. Το φάουλ από τον Κλέιζα στην προσπάθεια του Owens να πάει μέχρι το καλάθι. Εδώ Λίνας Κλέιζα. Owens, εύστοχος στην πρώτη βολή, 11-13, πάντα το προβάδισμα για τον Ολυμπιακό. 12-13 τώρα, Ostojic και Davis στο παιχνίδι. Αλλάζει τους ψηλούς του Ηλιαζούρος, θέλει να περιορίσει και τον Σκορτσιανίτη. Σκούνι Πεν για τον Κλέιζα. Θα μιλά και πάλι στο Σκορτσιανίτη μπάλα. Σκορτσιανίτης εκεί ανάμεσα από Owens, από Ostojic και Σμιθ. Θα πάρει το φάουλ. Δεν το πιάνει ούτε double team. Ο Σκορτσιανίτης, ο οποίος είναι ιδιαίτερα φορμαρισμένος τον τελευταίο καιρό, κάνει εντυπωσιακές εμφανίσεις. Σίγουρα, σε οι ομάδες στην Ευρωλίγα, ειδικά στο Final Four και με Παρτιζάν, εκεί εντάξει, έχει αρκετούς ψηλούς παίκτες. Και έχει και τον Βράνιες. Έχει και τον Βράνιες, έχει και τον Βέσελη που έρχεται πολύ καλά στη βοήθεια και τον Μάριτς που είναι MVP της Παρτιζάν φέτος. Πάρα πολύ. Οπότε τα υπάρχει, εντάξει, εδώ δεν υπάρχουν τόσο ψηλοί παίκτες του Πανελλήνιου όσο
Παρτιζάν και όπως εντάξει, θα είναι μια καλή προπόνηση και να μαθαίνει τα double team, ας πούμε. Που θα τα αντιμετωπίσει. Σίγουρα θα τα αντιμετωπίσει. Εντάξει, δεν ξέρω πόσα λεπτά μέσα ώρα παίζει ο Σκορτσιανίδης, αλλά όσα λεπτά παίζει, μπάλα πάει συνέχεια στον τον ίδιο και προσπαθεί να το εκμεταλλευτεί. Σκορτσιανίδης, ο οποίος στόχισε στις βολές. Τώρα χαμηλά η μπάλα στον Όστοιτς. Θα γυρίσει, θα πετύχει το καλάθι. Εδώ θα νικήσει τον Σκορτσιανίδη. Όστοιτς 14-15. Και Όντοσιτς. Στον Κλέιζα. Και Όντοσιτς θα περάσει χαμηλά στον Σκορτσιανίδη. Και πάλι double team κλείνει και τρίτος παίκτης. Στη βοήθεια βήματα από το Σκούνι Πεν. Τον είδε ωραία ο Σκορτσιανίδης από την άλλη πλευρά. Κλείσανε τρεις παίκτες επάνω του. Και ήρθε η ώρα να περάσει ο Γιάννης Μπουλούς. Έκανε την δουλειά, έπαιξε 5,5 λεπτά, 6 σχεδόν, έβαλε 8 πόντους. Είχε μια τάπα, έδωσε κάποια assist. Εντάξει. Εδώ τα βήματα του Σκούνι Πεν. Ο Σμιθ. Υπάρχει φάουλ. Μακριά από την μπάλα. Θα δούμε σε ποιον έχει χρεωθεί. Φάουλ ήταν στον ο Τσίλντερς πήρε το rebound. Ο Κλέιζα προϋποθέσει εφνιδιασμό, αλλά θα κάνει λάθος ο Κλέιζα. Ο Ολυμπιακός δεν θα ολοκληρώσει τον εφνιδιασμό. Θα το κάνει αυτό ο Πανελλήνιος, ούτε αυτός, ο Ντέβις δεν θα μπορέσει να βάλει την μπάλα στο καλάθι. Εντυπωσιακή φάση από τον Τσίλντερς και τον Γιάννη Μπουρούση που προσφέρουν θέαμα. Πάρα πολύ ωραίο καλάθι, συνεργασία. Με τον Τσίλντερς να σερβίρει και τον Μπουρούση να εκτελεί. 14-17 το προβάδισμα στον Ολυμπιακό. Ο Σμιθ κάτω από το καλάθι δεν έχει κανένα πρόβλημα. 3-17 πριν από το τέλος του πρώτου δεκαλέπτου. 16-17 ο Ολυμπιακός. Σκούνι Πεν. Ψάχνει κάποια βοήθεια. Κάνε παίρνει Γιάννη time out, οπότε έχει καταλάβει τι γίνεται. Το Γιαννάκη το βλέπω πρώτη φορά φέτος να κάθεται. Ας και ο Ζούρο το βλέπω ήρεμο, οπότε... Νομίζω ότι περιμένουμε να τελειώσει το παιχνίδι. Να πάνε σπίτια τους να δουν Μπαρτσελόνα. Να δουν Μέση Μουρίνιο. Νομίζω αυτό είναι το... το highlight της βραδιάς σήμερα. Ναι, αφού είναι αλήθεια. Το γεγονός. Ό,τι και να πούμε, σήμερα μπάσκετ είναι σε δεύτερη μοίρα. Σήμερα έχει ποδόσφαιρο αρκετά. Και ειδικά όταν... Και τα play-off τα ελληνικά. Ποδοσφαίρο, έτσι. Ακριβώς. Και ειδικά όταν τα μάτς του μπάσκετ όπως αυτά δεν έχουν κάποιο βαθμολογικό ενδιαφέρον, είναι λογικό και οι παίκτες να μην το παίρνουν τόσο ζεστά, έτσι, Φράγκο. Κοίτα, έτσι είναι, αλλά ξέρεις. Και όντως τώρα πάσα στην αγωνία για τον Κλέιζα που θα σουτάρει για τρεις, θα στοχίσει. Ο Μπουρούς θα πάρει το rebound. Και Όντοσιτς. Η πάσα χαμηλά στον Κλέιζα, θα γυρίσει αυτός. Ωραίο και δύσκολο καλάθι από τον Λιθουανό. 16-19 με τον Ολυμπιακό να προηγείται πάντα. Μπλέκνι, Σμιθ, ο Παπαμακάριος στον Όστοιτς, φάουλ από τον Μπουρούση. Γιάννης Μπουρούσης, πρώτο προσωπικό φάουλ, πέμπτο ομαδικό όμως. Ο Όστοιτς έχει δικαίωμα για βολές. Και περνάει ο Μάρκος Κολόκας στο παιχνίδι. Και ο Βασιλόπουλος από πλευράς Ολυμπιακού, αντί του Τζος Τσίλντρες. Charges!
Ο Στόιτς αστόχησε στην πρώτη βολή. Θα στοχίσει και στη δεύτερη, θα διώξει ο Μπούρος πάνω από την Στεφάνη. Rebound από τον Κλέιζα και ο Σκούνι Πεν στην οργάνωση. Τόντοσιτς, το σούτ για τρεις είναι άστοχο, το rebound ο Στόιτς, ο Παπαμακάριος προσπαθεί να τρέξει και γυρίσει ο Ολυμπιακός. Παπαμακάριος στον Μπλέκνικ, ο Λόκας πάει προς τα μέσα έξω για τον Παπαμακάριο. Από τη γωνία ο Ντέιβις το rebound και ο Ντέιβις θα σπρώξει την μπάλα στην αγκαλιά του Μπλέκνικ. Ξανά το σούτ για τρεις από τον Ντέιβις, εύστοχος αυτή τη φορά. 19-19, ισοφαρίζει ο Πανελλήνιος. Ο Πανελλήνιος έχει καλούς παίκτες, δηλαδή ο Ντέιβις είναι πάρα πολύ καλός και καλός σουτέρ, ήταν τραυματίας αρκετό καιρό και όλο αυτό δεν μπορεί να απαντήσει ο Βασιλόπουλος. Δεν πρέπει να βρω ρυθμό. Μπλέκνη, ο Στόιτς. Καλό passing game, γυρνάει μπάρα πάρα πολύ ωραίο ο Πανελλήνιος. Ο Στόιτς από το ύψος του φάουλ, ευστοχή, προβάδισμα για τον Πανελλήνιο. Δεν έχει πάρει ένα δεκάλεπτο κανένα time out. Δεν έχει πάρει. Είναι νομίζω ένα ρεκόρ νομίζω φέτος. Δεν θυμάμαι κανένα προπονητή να μην παίρνει ένα time out στο πρώτο δεκάλεπτο. 21-19 για τον Πανελλήνιο. Άλλα 6 δευτερόλεπτα Ολυμπιακός για να ολοκληρώσει την επίθεση. Κασουτάρε. Κλέιζα για 3 από μακριά, εύστοχος. 21-22 και το παιχνίδι συνεχίζεται, ο Μπουρούς τα έλεγε στον πάγκο. Ο Μπλέκνεϊ για 3, 2 δευτερόλεπτα πριν το τέλος του πρώτου δεκαλέπτου. Τελειώνει το δεκάλεπτο με τον Πανελλήνιο να προηγείται 24-22 με αυτό το τρίποντο του Μπλέκνεϊ. Υπάρχουν φωνές από τον Παναγιώτη Γιαννάκη και θα μας τα πει αυτά σε λίγο η Αγγελική Παπαμιχαήλ που είναι εκεί. Εμείς αυτό που θέλουμε είναι κάποια στιγμή να έχουμε και στατιστικά. Φαίνεται να υπάρχει κάποιο πρόβλημα με το κομπιούτερ. Εδώ ξαναβλέπουμε το τρίποντο του Κλέιζα που έδωσε το προβάδισμα αρχικά στον Ολυμπιακό και η απάντηση από τον Μπλέκνη. 2 δευτερόλεπτα πριν από το φινάλε του πρώτου δεκαλέπτου. 24-22 ο Ολυμπιακός. Ένα γρήγορο παιχνίδι ανοιχτό με ψηλό σκορ. Υψηλό σκορ, Ιάννη, ακριβώς. Εντάξει, ο Ολυμπιακός φέτος έχει αλλάξει την ταυτότητα και στυλ παιχνιδιού. Πάει σε ψηλά σκορ, επειδή έχει και τους ικανούς παίκτες για αυτό. Οπότε από την πλευρά του Ολυμπιακού μας έχει συνηθίσει. Από πλευρά Πανελλήνιου όχι τόσο πάρα πολύ. Αλλά είναι το πρώτο δεκάλεπτο και δεν μπορείς να βγάζεις και καθαρά συμπεράσματα ότι μπορεί και το μάτς να πάει στους 75-80 πόντους. Υπάρχει ισορροπία στα rebound όπως βλέπουμε και από την κάρτα. 9-9 και για τις δύο ομάδες. Βλέπουμε ένα ποσοστό της τάξης των 67% για τον Πανελλήνιο στα σούτ 2 πόντων. Το ίδιο και για τον Ολυμπιακό. 100% εύστοχος Ολυμπιακός στις ελεύθερες βολές. Εκεί που δεν τα πάει καλά είναι στα τρίποντα, 2 στα 8 για τους ερυθρόλευκους, 2 στα 6 για τον Πανελλήνιο. Πάμε στον αγωνιστικό χώρο, πάμε στην Αγγελική Παπαμιχαήλ. Φωνές λοιπόν από τον Παναγιώτη Γιαννάκη προς τον Μπουρούση. Του ζήτησε το λόγο γιατί πήγε να κάτσει στον πάγκο ενώ δεν είχε τελειώσει. Η ομάδα έβγαινε στην άμυνα. Μα απάντησε με νεύρα ο παίχτης του Ολυμπιακού. Ωστόσο τα πνεύματα ηρέμησαν. Αυτό που ζήτησε ο Παναγιώτης Γιαννάκης από τους παίχτες του είναι περισσότερη προσοχή στην άμυνα. Ζήτησε επιθετικά αν δεν είναι σίγουροι για την μπάλα να μην πρέπει να χειριστούν το σούτ αλλά να τη πάνε σε κάποιο παίχτη. Μάλιστα. Αυτά από τον Παναγιώτη Γιαννάκη που σαφώς και δεν είναι ικανοποιημένος από την άμυνα όταν τρώει 24 πόντους σε ένα δεκάλεπτο. Ο Πανελλήνιος είναι, βλέπεις, στην άμυνα ζώνης. Με τον Βασιλόπουλο τώρα να κάνει το λάθος. Ο Ντέιβις έκλεψε μπροστά από τον Κλέιζα. Μπλέκνεϊ
Θα κλέψει όμως ο Παναγιώτης Βασιλόπουλος, θα διορθώσει το προηγούμενο του λάθος. Θεόντοσιτς, πάει στον Παπαλουκά που έχει περάσει το παιχνίδι. Κλέιζα θα στοχίσει το ριμπάνο Κολόκας. Αφήνει στον Μπλέγνη. Σε ρόλο playmaker ο Αμερικανός. Με τον Παπαμακάριο. Και πάλι Μπλέγνη. Δύο παίκτες που πέρασαν από τον Ολυμπιακό. Εντυπωσιακή φάση με τον Μάρκο Κολόκα να καρφώνει μπροστά σε τρεις παίκτες. Καλάθι και φάουλ. Δείτε εδώ ξανά το φάουλ από τον Γιάννη Μπουρούση. Εντυπωσιακό καρφωμά από τον Μάρκο Κολόκα. Θα περάσει ο Μαύρο Κεφαλίδη στο παιχνίδι. Στη θέση του Λίνας Κλέιζα. Άστοχος στην βολή ο Μάρκος Κολόκας. Συνήθως, Γιάννη, αυτά τα μάτς είναι ευκαιρία για τους αναπληρωματικούς παίκτες. Στιγμή που δεν υπάρχει βαθμολογική σημασία παιχνιδιού, να τους δώσει κάποιο χρόνο και να παίζουν στο maximum και να κερδίσει η ομάδα, έτσι. Σίγουρα, σίγουρα. Σαφώς, γιατί έχουν το κίνητρο, θέλουν να δείξουν στον προπονητή. Σίγουρα και είναι καλό αυτό, γι' αυτό το λόγο είναι και απληρωματική και τέτοια μάτς που πρέπει να κερδίσεις οπωσδήποτε. Λέω οπωσδήποτε για να έχεις καλή ψυχολογία και στα επόμενα δύο μάτς του play-off και να πας χωρίς καμία ήττα στο Παρίσι. Ο Ντέιβις αφήνει τη θέση του στον Πέτρουλα και όταν ο Ολυμπιακός έχει να δώσει 5 μάτς μέσα σε 10 μέρες και δυνατά μάτς, νομίζω ότι το rotation επιβάλλεται από τον Παναγιώτη. Επιβάλλεται Γιαννάκη. Και νομίζω είναι, Γιάννη, καλό όσο περισσότερα μάτς μπορεί να δώσεις πριν ένα τόσο σημαντικό αγώνα και γεγονός σαν το Final Four. Είναι καλό, παρά να μην έχεις μάτς και να κάνεις μόνο προπόνηση. Ο Βασιλόπουλος στόχισε σε σούτ 2 πόντων, πατούσε 26-24, μειώνει ο Ολυμπιακός στο καλάθι. Πέτρουλας, φάουλ από τον Μαυροκεφαλίδη που βγήκε ψηλά να πιέσει. Είναι το δεύτερο ομαδικό του Ολυμπιακού σε αυτή την δεύτερη περίοδο. 8-13 πριν από το τέλος του ημιχρόνου. Ο Ολυμπιακός βρίσκεται πίσω 2 πόντους, ο Πανελλήνιος προηγείται. Μπλέκνε για 3. Είναι άστοχος αυτή τη φορά. Μαυροκεφαλίδης, πήδηξε και ο Μπουρούσης. Θα πάρει το rebound ο Ολυμπιακός. Με τον Παπαλουκά τώρα να κατεβάζει την μπάλα και να οργανώνει. Θεόντοσιτς. Σκαστή πάσα κάτω από το καλάθι στο Μαυροκεφαλίδη. Μαυροκεφαλίδης είναι αρκετά φορμαρισμένος. Είναι από τους καλύτερους παίκτες τελευταίο. Έχουμε ένα-δύο μήνες και έχει κάνει πάρα πολύ καλές εμφανίσεις. Ο Μπλέκνεϊ απαντάει και δίνει και πάλι προβάδισμα στον Πανελλήνιο, 28-26. Μπουρούσης. Θεόντοσιτς για 3. Θα στοχίσει με τη βοήθεια και του ταμπλό. Η μπάλα μπήκε, βγήκε, ξαναμπήκε. Είναι στυλ Θεόντοσιτς. Δεν έχει λογική. Πολλά γενικά στα σουτ που κάνει, αλλά γι' αυτό το κάνει σε χωριστό, γιατί τα βάζει. Γιατί τα βάζει, ακριβώς. Μπλέκνε για 3 από την αγωνία. Έχει λογική αυτό το σουτ, γιατί είναι μόνος του και το βάζει. Έχει, παρέχει λογική και να μην έμπαινε, οι προπονητές το χειροκροτάνε αυτά τα σουτ. Ακριβώς. 31-28 στο συν 3 ο Πανελλήνιος. Μαυροκεφαλίδης. Μπουρούσης. Με τον Νόστοιτς. 9 δευτερόλεπτα για τον Ολυμπιακό. Μπουρούση θα πάει μέχρι μέσα, θα στοχίσει σε ένα φαινομενικά εύκολο lay-up. Μπλέκνη. Ο Παμακάριος θα πάρει το screen από τον Πέτρουλα. Μπλέκνη. Και πάλι για 3 και πάλι εύστοχος. Εντυπωσιακός ο Ρόντρι Μπλέκνη. Είναι πάρα πολύ καλός παίκτης με τεράστια καριέρα στην Ελλάδα και... Στο συν 6 ο Πανελλήνιος, το κόψιμο από τον Όστοιτς στον Παπαλουκά, θα στοχίσει το Μαυροκεφαλίδης. 11 πόντους έχει φτάσει ο Μπλέκνη, ο οποίος είναι πρώτο σκόρερ του παιχνιδιού, όχι μόνο του Πανελληνίου. Ο Παμακάριος στον Κολόκα. Παπαμακάριος, 7 δευτερόλεπτα, θα κλέψουν την μπάλα οι παίκτες του Ολυμπιακού.
Βασιλόπουλος. Παπαλουκάς, τον Μπουρούση φάουλ από τον Μάρκο Κολόκα. Δικαίωμα για δύο βολές στον σέντερ του Ολυμπιακού. Φάουλ που ζητάει ο Παπαμακάριος στην προηγούμενη φάση. Από μία αλλαγή στο παιχνίδι. Ο Τεόντος έδωσε τη θέση του στον Μπέβερλι. Ο Owens μπήκε στο παιχνίδι, τώρα μπαίνει και ο Καλαϊτζής στη θέση του Κολόκα. Χαμηλώνει κι άλλο το σχήμα ο Ηλιαζούρος, ενώ νομίζω ότι ήρθε η ώρα και του Βούισιτς. Με τρία γκάρ ο Πανελλήνιος, που προηγείται και με 6. 34-29 με 5 τώρα μετά την εύστοχη βολή του Γιάννη Μπουρούση. 5-45 πριν από το τέλος του ημιχρόνου. Μπουρούση στην δεύτερη βολή, εύστοχος και τώρα. 34-30 θα περάσει ο Βούισιτς στο παιχνίδι, ο Μπουρούσης αποχωρεί. Πιέζει σε όλο το γήπεδο ο Ολυμπιακός. Με τον Μπέβερλι πάνω στον Γιώργο Καλαϊτζή. Παπαμακάριος. Owens πολύ μακριά από το καλάθι και από το πεδίο δράση του. Παπαμακάριος θα δοκιμάσει για 3. Άστοχο το σουτ του Μάνουελ Παπαμακάριο. Ήταν λίγο εκτός ισορροπίας και... και με πίεση, πίεση και μακρινό. Εντάξει. Δεν ήταν πάντως με τις καλύτερες προϋποθέσεις. Όχι, απλά δείχνει ότι οι παίκτες σήμερα έχουν μια έτσι αίσθηση που μπορεί να παίξουν πιο ελεύθερα από τη συνήθως. Βασιλόπουλος. Στον Παπαλουκά. Έξω η μπάλα και πάλι ο Βασιλόπουλος. 7 δευτερόλεπτα. Θα περάσει την μπάλα χαμηλά. Φάουλ από τον Γιώργο Καλαϊτζή που το παραδέχεται. Φάουλ στον Βούισιτς. Η μπάλα είναι απ' έξω, καθώς από το επόμενο φάουλ ο Ολυμπιακός θα έχει τον πόνους των ελευθερών βολών. Παπαλουκάς στην επαναφορά. Η μπάλα έξω στον Μπέβερλι. Μαυροκεφαλίδη στον Βασιλόπουλο και πάλι στον Μαυροκεφαλίδη. Κλείνουν τρεις παίκτες επάνω του. Παπαλουκάς. Πάει προς τα μέσα, Βούισιτς και πάλι Παπαλουκάς. 5 δευτερόλεπτα, Μαυροκεφαλίδης. Η μπάλα δεν θα του κάνει το χατήρι. Owens στο rebound, Καλαϊτζής. Καλαϊτζής. Ο Παπαλουκάς θα του κλέψει την μπάλα στην πάσα. Εφηνδιασμό για τον Ολυμπιακό, φάουλ από τον Καλαϊτζή. Δικαίωμα για βολές στον Θοδωρή Παπαλουκά. 4 λεπτά και 33 δευτερόλεπτα πριν από το τέλος του ημιχρόνου. Δεύτερο φάουλ του Γιώργου Καλατζή. Γρήγορα, γρήγορα για τον Έλληνα playmaker. Θα περάσει και ο Χαραλαμπίδης στο παιχνίδι. Ο Μπλάκνη έχοντας σημειώσει 11 πόντους θα κάτσει στον πάγκο να πάρει τις ανάσες του. Ο Παλουκάς εύστοχος στην πρώτη βολή. Στοχή και στην δεύτερη. Ο Ολυμπιακός μειώνει στους 2 τη διαφορά με ένα μικρό σερί 4-0. Το 34-28 έγινε 34-32 υπέρ του Πανελληνίου. Καλαϊτζής θα πάει προς τα μέσα, θα πάρει και το φάουλ από τον Θοδωρή Παπαλουκά. Η μπάλα είναι απ' έξω. Ο Ολυμπιακός δεν έχει συμπληρώσει ακόμη τα 5 ομαδικά. Αυτό ήταν το τρίτο. Και ο Τζος Τσίλερς ξανά στο παιχνίδι στη θέση του Βασιλόπουλου. Έχει πέσει λίγο ο ρυθμός ο Γιάννης. Εντάξει, αν παίζανε επί 20 λεπτά στον ίδιο ρυθμό νομίζω... εντάξει, έχει πέσει και το σκορ και γενικά... δεν θα βλέπαμε μπάσκετ ελληνικού πρωταθλήματος, κάτι άλλο θα βλέπαμε. Yeah. Ωραία πάσα στον Βουγιούκα από τον Γιώργο Καλαϊτζή. Βουγιούκας εκεί δεν είχε κανένα πρόβλημα να καρφώσει. 36-32 για τον Πανελλήνιο που κρατάει πάντα το προβάδισμα. Childress
τον Μαυροκεφαλίδη, θα μπει από μέχρι μέσα, ίσως να γίνει και φάουλ εκεί πέρα. Μαυροκεφαλίδης πέτυχε το καλάθι. Και οι διαιτές είναι λίγο πιο χαλαροί σήμερα, έτσι. Εννοείται. Μην το χαλάσουν το παιχνίδι. Όχι, δεν υπάρχει κανένας λόγος. Καλαϊτζής. Με τον Μπέβερλι να πιέζει. Ντάμπτιμ από τον Μαυροκεφαλίδη. Βουγιούκας. Ούτε Στεφάνι Έρμπολ. Δεν μας έχει συνηθίσει ο Βουγιούκας σε τέτοια σου. Τέτοια σουτάκια από μέσα, και... από μακριά δηλαδή. Ναι. Τρία λεπτά και 28 δευτερόλεπτα. Δύο πόντους μπροστά ο Πανελλήνιος. Που συνεχίζει στην άμυνα ζώνης. Με τον Παπαλουκά να περνάει τώρα στον Βούισιτς. Αυτά είναι σωμωτήρι για τον Κροάτη. Αυτοί οι δύο παίκτες, Κροάτη. Παπαλουκάς και Βούισιτς, έχουν πάρα πολύ καλή συνεργασία. Όλη τη χρονιά. Και επειδή εντάξει, καταλαβαίνουν ένας τον άλλον πάρα πολύ καλά. Νομίζω ότι πολλές φορές αντιστρέφουν και τους ρόλους τους, με τον Βούισιτς να είναι αυτός που έχει το ρόλο του playmaker και να μοιράζει παιχνίδι. Ναι, είναι πάρα πολλοί έτσι παίχτες με τρομερή αίσθηση για χώρο και την πάσα. Εντάξει, μην ξεχνάμε, εντάξει, τόσα χρόνια έπαιξε σε πολύ ψηλό επίπεδο. Εντάξει, τώρα τελευταία χρόνια είναι λογικός, είναι ένας ψηλός παίχτης με κάποιους τραυματισμούς. Πάμε μέχρι τον αγωνιστικό χώρο στην Αγγελική Παπαμιχαήλ να μας πει τι φωνάζει ο Παναγιώτης Γιαννάκης. Συστάσεις προς τον Θοδωρή Παπαλουκά για την προηγούμενη φάση όπου πήγε και ζήτησε το λόγο. Του λέει δεν υπάρχει λόγος να έχεις νεύρα, ηρέμησε και κοίτα το πει δουλειά σου. Μάλιστα. Από την άλλη, η Αγγελική, ο Ζούρος πρέπει να είναι αρκετά ήρεμος σήμερα, έτσι. Αρκετά ήρεμος, δεν φωνάζει αυτός, φωνάζουν οι βοηθοί του για αυτόν σήμερα. Αλλά είναι και χαμογελαστός, είναι μια χαρά. Εντάξει, είπαμε το παιχνίδι. Προσφέρεται και για χαμόγελα και για πολλά πράγματα, είναι χαλαρό. Και ο Τσίλντρες θα σουτάρει για τρεις και θα στοχίσει. 37-39 για τον Ολυμπιακό που παίρνει προβάδισμα μετά από πάρα πολλή ώρα. Ωραία πάσα του Καλαϊτζή στον Χαραλαμπίδη. Ακολούθησε όμως ο Τσίλντρες, κατάφερε να τον κλείσει τον Ελναγκάρ. Καλαϊτζής. Χαραλαμπίδης, 5 δευτερόλεπτα για να ολοκληρώσει ο Πανελλήνιος στην επίθεσή του. Έξω, Ξανθόπουλος για 3, στην εκνοή. Εύστοχο το τρίποντο του Ξανθόπουλου. 40-39 και πάλι το προβάδισμα στον Πανελλήνιο. Ωραία κίνηση του Μαυροκεφαλίδη, θα αφήσει την μπάλα στο καλάθι. Και παρά την πίεση και έχει, αυτή η κίνηση είναι έτσι... trademark που λέμε του Μαυροκεφαλίδη. Τις κάνει πάρα πολύ καλά και αρκετά συχνά. Είδαμε και το προηγούμενο τρίποντο ακριβώς στην εκπνοή από τον Ξανθόπουλο. Ο Χαραλαμπίδης είναι άστοχος τώρα. Ο Ολυμπιακός θέλει να τρέξει με τον Βούισιτς όμως σε ρόλο playmaker. Κάτι που του το απαγορεύει να τρέξει. Έτσι λοιπόν θα πάει και πάλι σε οργανωμένη άμυνα. Με τον Βούισιτς και τον Owens επάνω του Βούισιτς. Το Μαυροκεφαλίδη, Παπαλουκάς, θα μπει προς τα μέσα, ωραία αλλαγή χεριού και θα πετύχει το γυριστό lay-up. 40-43 στο σύν 3, Ολυμπιακός ένα λεπτό πριν από το τέλος του πρώτου ημιχρόνου. Βουγιούκας στον Ξανθόπουλο, έξω η μπάλα στον Χαραλαμπίδη, ωραία άμυνα από τον Τσίλντρες. Πιέζει και ο Μπέβερλι, ωραία πάσα του Ξανθόπουλου, Καλαϊτζής, δεν θα τελειώσει τη φάση. Παπαλουκάς. Πάει μέχρι μέσα, το ριμπάνο από ποιον. Από τον Ξανθόπουλο που θα την πετάξει πάνω στο Μαυροκεφαλίδη για να κερδίσει την κατοχή. Εσύ έλεγες για το πρώτο δεκάλεπτο, εδώ κλείνει το ημίχρονο και δεν έχουμε time out. Δεν είχαμε καθόλου. Όχι. Νομίζω ότι πάμε για ρεκόρ. Ναι. Α? Τι, ετοιμάσεις ή κανένα μάτς. Όχι, δε, εγώ προσωπικά δεν θυμάμαι κάποιο μάτς πρέπει σε ολόκληρο ημίχρονο. Χαραλαμπίδης για 3, θα ισοφαρίσει. 43-43. Επίθεση σχεδόν όλη για τον Ολυμπιακό. 2 δευτερόλεπτα περίπου θα μείνουν για τον Πανελλήνιο, ίσως και λιγότερο. Ο Παπαλουκάς πάντως κρατάει την μπάλα, θέλει να εξαντλήσει το χρόνο.
5, 4 δευτερόλεπτα, 3 τώρα με τον Τζίλτερς να πηγαίνει προς τα μέσα. Αφήσει την μπάλα, θα πετύχει το καλάθι. Το ημίχρονο θα τελειώσει με τον εντυπωσιακό τρόπο και το καταπληκτικό καλάθι του Josh Childress. Δείτε εδώ ξανά. Με τον χρόνο από κάτω να δούμε αν είναι και εντός χρόνου. Νομίζω ότι είναι όλα ανώμημα με τον Childress να αφήνει την μπάλα στο καλάθι και να δίνει το προβάδισμα των δύο πόντων στον Ολυμπιακό. Ακριβώς στην λήξη του πρώτου ημιχρόνου. 43-45 για τον Ολυμπιακό. Το πρώτο ημίχρονο τελείωσε. Το σχόλιο σου, Φράγκο, για αυτό το πρώτο ημίχρονο. Εντάξει, δεν έχουμε να πούμε πολλά. Είναι ένα ανοιχτό μάτσο, όπως το είπαμε. Χωρίς ουσιαστικά πολύ σκληρές άμυνες και γενικά πολλά. Εντάξει, νομίζω έτσι όπου τα πάει μέχρι το τέλος και τα κερδίσει στο τέλος. Ο πιο εύστοχος. Ο πιο σαβάλι, ναι, περισσότερα. Μάλιστα, νομίζω ότι τουλάχιστον ευχαριστείται ο κόσμος αυτό που βλέπει. Ναι, δεν υπάρχει όμως και πάρα πολύ κόσμο. Όσοι έχουν έρθει και όσοι εντάξει. Το βλέπουν από. Είναι ωραίο να βλέπεις έτσι χαλαρό μπάσκετ, ας πούμε. Χωρίς. Αυτό είναι αλήθεια. Φασαρίες και τέτοια. Εδώ και να παρακολουθούμε τα highlights του πρώτου ημιχρόνου. Εμείς κάπου εδώ θα δώσουμε το μικρόφωνο πίσω στα στούντιο του Connex. Σε περίπου 10 λεπτά θα είμαστε και πάλι μαζί για το δεύτερο ημίχρονο του αγώνα του Πανελληνίου με τον Ολυμπιακό. Επιστρέψαμε στο κλειστό της Κυψέλης. Πανελλήνιος Ολυμπιακός 43-45 ύστερα από τα πρώτα 20 λεπτά σε ένα παιχνίδι αρκετά ανοιχτό, αρκετά ελεύθερο, γρήγορο μπάσκετ. Υψηλό σκορ, ένα παιχνίδι που δεν υπάρχει κανένα άγχος από καμία πλευρά, δεν υπάρχει βαθμολογικό ενδιαφέρον. Ο Ολυμπιακός ό,τι και να κάνει δεν μπορεί να πάει πιο ψηλά από τη δεύτερη θέση, αλλά ούτε πιο χαμηλά. Ο Πανελλήνιος επίσης το ίδιο, ό,τι και να κάνει δεν μπορεί να πάει πιο ψηλά από την τέταρτη θέση, αλλά ούτε και πιο χαμηλά. Και ενώ εσείς παρακολουθείτε στους δέκτες σας highlights από το χορταστικό πρώτο ημίχρονο με την εδώ τις φάσεις του Σκορτσιανίτη. Ουσιαστικά όταν έπαιρνε την μπάλα κάτω από το καλάθι δεν είχε αντίπαλο. Τώρα σιγά σιγά οι παίκτες πάνε προς τους πάγκους για να ακούσουν τις οδηγίες από τους δύο προπονητές. Που νομίζω ότι δεν θα δούμε και κάτι διαφορετικό. Δεν θα για να δούμε, θα πάρουμε και ένα time out. Time out πάντως δεν έχουμε δει μέχρι τώρα. Πρέπει να συμβεί κάτι εξωπραγματικό να πάρουν time out. Και θα πρέπει να γίνει και κάτι για να δικαιολογήσει το μισθό της και την παρουσία της και η Αγγελική Παπαμιχαήλ που είναι στους πάγκους των δύο ομάδων και δεν της έχουν δώσει την δυνατότητα οι δύο προπονητές να ακούσει οδηγίες σε όλο το πρώτο μια μέρα χρόνο. Και νομίζω ότι και οι δύο αρκετά ήσυχοι και ο Γιαννάκης και λίγες οι φορές που σηκώθηκε από τον πάγκο του. Αυτό δείχνει και την εικόνα και την κρίσιμότητα. Δηλαδή, εντάξει, ο Ολυμπιακός Γιάννη κατά τα ψέματα σκέφτεται το Final Four, μη λέμε τώρα. Ακριβώς. Προσπαθεί να κρατήσει την δυνάμεις, αλλά εσύ, Φράγκο, το ξέρεις πολύ καλά αυτό, ότι όσο πλησιάζουν οι μέρες. Ναι, εντάξει, απ' την άλλη θέλεις και να κρατήσεις τους παίχτες σε full ρυθμούς και σε αγωνιστική κατάσταση να είναι έτοιμοι, γιατί χωρίς παιχνίδια και χωρίς κούραση και χωρίς καλά παιχνίδια δεν γίνεται. Έτσι είναι. Έτσι είναι οι παίκτες του Ολυμπιακού οι οποίοι μπαίνουν σιγά σιγά στον αγωνιστικό χώρο. Τώρα θα μπουν και οι παίκτες του Πανελληνίου. Θα πάμε εμείς στον αγωνιστικό χώρο να δούμε ποιες ήταν οι οδηγίες των δύο προπονητών λίγο πριν την έναρξη του δευτέρου ημιχρόνου. Ο λόγος στην Αγγελική Παπαμιχαήλ. Ψυχραιμία, γρήγορες αναλλαγές της μπάλας. Ψυχραιμία και στην άμυνα κυρίως και προσοχή. Και φυσικά οδηγίες προς τον Josh Childress, ο οποίος θα οργανώνει το παιχνίδι του Ολυμπιακού. Αυτές ήταν οι οδηγίες του Παναγιώτη Γιαννάκη. Στο στρατόπεδο του Πανελληνίου ο Ηλίας Ρούσος ζήτησε από τους παίχτες του καλή κυκλοφορία της μπάλας όπως και στο πρώτο μέρος και να εκμεταλλεύονται τα κενά που αφήνει ο Ολυμπιακός. Μάλιστα, Σκούνι Πέν ήταν αυτός που έκλεψε την μπάλα από τον Βασίλη Τσανθόπουλο. Κέρδισε και το φάουλ. Ο Ολυμπιακός λοιπόν ξεκινάει την πρώτη του επίθεση στο δεύτερο ημίχρονο. Και ενώ προηγείται με 2-45-43. Ο Σκούνι Πέν θα πατήσει γραμμή.
Ήταν δίπλα ο κ. Παπαδημητρίου. Νομίζω ότι είχε ξεκάθαρη άποψη. Η μπάλα και πάλι για τον Πανελλήνιο. Γιάννη, να τα πούμε και ότι ο Γιωθής Χριστοδούλου θα είναι παρόν στο Final Four. Θα είναι, ναι. Θα είναι στο Final Four. Μοναδική ελληνική παρουσία. Διαιτητική. Τεόντοσιτς στον Τσίλντρες που θα πετάξει μέσα. Ο Τεόντοσιτς θα πάρει την μπάλα. Θα αφήσει πολύ όμορφο σκούνιπεν στον Τσίλντρες. Άλλο ένα εντυπωσιακό καλάθι από τον Ολυμπιακό. Εδώ με τη συνεργασία του σκούνιπεν και του Τσίλντρες και το κάρφωμα του Αμερικανού. Αμερικανός που μάλλον πάει απρώτο σκόρερ, έτσι. Νομίζω, ναι. Έχει βάλει 9. Δεν ξέρω τι κάνει ο Χάρης, αλλά θέλει σίγουρα. Ήθελε να τρέξει ο Ολυμπιακός, έχασε την μπάλα. Καραλαμπίδη στον Ξανθόπουλο, το lay-up και πολλά χαμόγελα. 45-47 ο Ολυμπιακός. Ωραία, έτσι είναι το μπάσκετ, είναι παιχνίδι μπάσκετ. Σε αυτό είναι λόγω ευχάριστο να το δούμε και μια φορά το χρόνο. Καλό είναι. Καλό θα είναι να το βλέπουμε πολύ περισσότερο. Σκορσιανίτης θα κρατήσει την μπάλα. Ωραίο γύρισμα. Καταπληκτικό κάρφωμα παραλίγο να κατεβάσει και την μπασκέτα. Αυτό είναι ο μόνος λόγος για τον οποίο μπορεί να καθυστερήσει η λήξη του σημερινού παιχνιδιού. Να σπάσει ο Σκορτσιανίτης μια μπασκέτα. Έχουνε άλλοι. Δεν βλέπω. Δεν ξέρω. Τώρα... Αν σπάγανε και αυτοί, τότε τα τελείωσε το μάτς. Κάπου θα βρίσκαμε. Εδώ κοντινό κλειστό, κάπου θα υπάρχει. Να πάνε να φέρουν γρήγορα, αλλά με την κίνηση που έχει έξω. Πώς θα τη φέρουν. Δύο φορτηγάκια και τη σφαίρα. Μεταφορική. Ο Owens κέρδισε το φάουλ. Δύο βολές. Άστοχος ο Αμερικανός. Ο Owens, ο οποίος έχει 5 πόντους στο σημερινό παιχνίδι. Έξι τώρα. Παλενίδιος Ιάννης ξεκινάει από την τέταρτη θέση στα play-off. Και αντιμετωπίζει τον πέμπτο ΠΑΟΚ. Πέμπτο ΠΑΟΚ, ναι. Σε ένα πολύ αμφίροπο ζευγάρι. Καθώς ο ΠΑΟΚ είναι ανεβασμένος. Τον τελευταίο καιρό είναι πάρα πολύ ανεβασμένος. Τι γίνεται εδώ. Γίνεται ότι οι παίκτες προσπαθούν να αυτοσχεδιάσουν. Υπάρχουν και φωνές από την κερκίδα. Φωνάζει ο Ζούρος. Να βγει παίχτης πάνω στον Κλέιζα, ο Θεόντοσιτς βγήκε τελικά από τα σκριν, έκανε και το τρίποντο. Εύστοχος ο Σέρβος, 46-52. Σανθόπουλος, η πάσα για τον Βουγιούκα, θα κλέψουνε, δεν μπορεί να την κρατήσει ο Τσίλντρες. Ήταν και το σώμα του έξω από την τελική γραμμή. Λογικό να μην μπορεί να την πιάσει. 11 δευτερόλεπτα να ολοκληρώσει ο Πανελλήνιος την επίθεσή του. Ξανθόπουλος. Ξανθόπουλος για τρεις. Δεν θα μπορέσει ο Owens, ο οποίος πήγε πιο ψηλά από όλους, φορεί πάνω από τον Κλέιβα. Τρέχει ο Ολυμπιακός με τον Πέν και τον Τσίλντρες. Τεόντοσιτς. Το σκρίνει από τον Σκορτσιανίτη. Ωραία πάσα από τον Τεόντοσιτς. Φάουλ από τον Βουγιούκα πάνω στον Τσίλντρες. Δικαίωμα για δύο βολές στον Αμερικανό. Ευκαιρία να ξεπεράσει τους 10 πόντους. Εδώ και πάλι η καταπληκτική πάσα του Τεόντοσιτς. Ο Τσίλντρες σηκώνεται. Όπως μας λέει και η Αγγελική Παπαμιχαήλ, δέχτηκε και τα συγχαρητήρια του Παναγιώτη Γιαννάκη για αυτή την πάσα του. Και είναι καλό, είναι λογικό οι καλές πάσεις να επιβραβεύονται. Έτσι είναι, γιατί όπως λένε, καλή πάσα είναι το μισό γαλάτι. Το μισό γαλάτι, έτσι είναι, Φράγκο. Και το χειροκρότημα που και που... Και για το καλάθι ισχύει και για τον γκολ ισχύει. Η καλή πάσα είναι, σημαίνει πολλά. Εδώ ήταν μια καλή πάσα του Σμιθ. Έβγαλε μόνο και τον Παραλαμπίδη. Το σούτ για τρεις. 49-53.
Childress θα στοχίσει. Θα πέσει και πάνω στην διαφημιστική πινακίδα. Η πάσα προς τον Σμιθ. Υπάρχει φάουλ από τον Κλέιζα. Δεύτερο ομαδικό και για τον Ολυμπιακό. Δεύτερο προσωπικό και για τον Λίνας Κλέιζα. Εδώ δεν υπάρχει βέβαια καμία ανησυχία. Owen. Στο Σμιθ. Owens για τρεις, εύστοχος, δεύτερο συνεχόμενο τρίποντο για τον Πανελλήνιο, 52-53. Σίλντρες, στον Θεόντοσιτς, Κλέιζα, το σούτ, εύστοχο, πατούσε νομίζω τη γραμμή, το σούτ είναι για δύο. Όχι μόνο πατούσε, όλο το πόδι μέσα ήταν. Βγήκε από τα σκριν, σούταρε κατευθείαν 52-55, 6 λεπτά και 5 δευτερόλεπτα πριν από το τέλος του τρίτου δεκαλέπτου. Το ωραίο, το γρήγορο, το ελεύθερο μπάσκετ συνεχίζεται από τις δύο ομάδες. Ο Σμιθ για τρεις, άστοχος, σε ένα ρεσιτάλ σούτ τριών πόντων και από τους δύο, και από τον Πανελλήνιο και από τον Ολυμπιακό. Οι δύο ομάδες που σούταραν συνολικά 24 τρίποντα στο πρώτο ημίχρονο. 6 στα 14 είχε ο Πανελλήνιος, 4 στα 10 είχε ο Ολυμπιακός. Συνεχίζουν να πυροβολούν από τη γραμμή των 6-25. Και οι δύο ομάδες είναι αρκετά... Νομίζω έχουν βάλει αρκετά τρίποντα. Ο φετινός Ολυμπιακός σούταρει αρκετά έξω από τη γραμμή των 6-25. Σανχόπουλος, θα τρέξει ο Πανελλήνιος, καλάθι και φάουλ από τον Βουγιούκα. Φάουλ από τον Κλέιζα, είναι το τρίτο προσωπικό για τον Λιθουανό. Το φάουλ είναι από τον Σκορτσιανίτη, δικό μου είναι το λάθος. Σκορτσιανίτη είναι το δεύτερο. Ολυμπιακός 3 ομαδικά, ελεύθερη βόλη και για τον Βουγιούκα, συμπληρωματική 55-55, ισοφαρίζει με περιπέτεια. Ένα mini break του Πανελλήνιου. Ο οποίος με ένα επιμέρους 9-2 έχει ισοφαρίσει το παιχνίδι και τώρα έχει την ευκαιρία να περάσει μπροστά. Χαραλαμπίδης, το κάρφωμα, όλο κάρφωμα από το Σμιθ, εντυπωσιακό. Τα λέει εκεί λίγο και ο Σμιθ στον Κλέιζα. Ανάβουν λίγο τα αίματα. Ναι, γιατί κοίτα. Έγινε... Του έριξε μια αγωνιά ο Κλέιζα. Oh, ναι. Για να δούμε τώρα την απάντηση του Λιθουανού, γιατί ξέρεις, ο Κλέιζα με κάτι τέτοια φτιάχνεται. Αυτό βέβαια ή σε καλό ή σε κακό θα βγει για τον Ολυμπιακό. Ο Ολυμπιακός, ο οποίος έχει κολλήσει στους 55 πόντους, δέχτηκε αυτό το επιμέρους 11-2 από το 46-53, βρέθηκε να χάνει 57-55. Έχει χάσει λίγο τον αριθμό του. Σίλντρες. Στη ζώνη ο Πανελλήνιος. Συνεχίζει με ζώνη. Μάλλον την επανέφερε. Αρκετή ώρα τα χρησιμοποίησε. Το πρώτο ημίχρονο. Εδώ ο Σκορτσιανίτης θα πάρει το φάουλ από τον Βουγιούκα. Δεν θα καταφέρει να καρφώσει την μπάλα. Δικαίωμα για δύο ελεύθερες βολές στον Σοφοκλή Σκορτσιανίτη. Σκορτσιανίτης θα στοχίσει 57-56. Είχε 2-2 στο πρώτο ημίχρονο.
Χορτζιανίτης που έχει φτάσει στους 11 πόντους και θέλει να φτάσει στους 12. Θα το καταφέρει. Έχει και ο Χορτζιανίτης κάποιο... έτσι λεκτικό, όχι επεισόδιο, αλλά trash talking που λένε και οι Αμερικάνοι. Αυτά είναι... Α, μέσα στο παιχνίδι είναι. Ένα ανάψιλ και λίγο, γιατί αρκετά χαλαρούς τους βλέπαμε τόση ώρα. Η πάσα του Ξανθόπουλου θα πεταχτεί, ο Τσίλτρες θα κόψει. Και ο Ντοσίτς στον Σκούνι Πέν έχει γυρίσει ο Πανελλήνιος, δεν βγαίνει ο εθνιδιασμός για τον Ολυμπιακό. ...57-57, 4 λεπτά και 7 δευτερόλεπτα. Ενώ να πούμε ότι σύμφωνα με τα μέχρι στιγμής αποτελέσματα, τα τελικά, η δεύτερη ομάδα που ακολούθησε την Ολύμπια Λάρισα στην Α2 είναι τα Τρίκαλα που ιτήθηκαν από το Περιστέρι 96-76. Η ΑΕΚ νίκησε τον Ηλυσιακό, ένα πόντο 64-63. Ο Πανιώνιος σε ένα μάτσο που επίσης παρακολουθήσατε ζωντανά από το Konex TV επιβλήθηκε της Καβάλας 69-67. Ο Σκορτσιανίτης θα στοχίσει και στις δύο ελευθερές βολές. Το Περιστέρι, όπως είπαμε, άνετα τα Τρίκαλα 96-76. Ο ΠΑΟΚ νίκησε 93-65 στην Λάρισα την Ολύμπια. Και αυτή την ώρα ο Κόλοσσος παίζει με τον Παναθηναϊκό. Ο Παναθηναϊκός προηγείται ένα πόντο 36-35. Ενώ νωρίτερα και το Μαρούσι είχε περάσει νικηφόρα από την Θεσσαλονίκη. Επιβλήθηκε του Άρη εντυπωσιακό κάρφωμα του Τσίλντερς που πήρε και το φάουλ. Δείτε εδώ ξανά το φάουλ από τον Ξανθόπουλο. Το καλάθι από τον Τσίλντερς, δικαίωμα και για μία βολή. Τσίλντερς είναι ήδη στους 12 πόντους. Oh. Τέσσερις αλλαγές από τον Ηλία Ζούρο. Σαν στο χόκεϊ. Χόκεϊ επιπάγω, ε. Κολόκα, Σόστοιτς, Μπλέκνη και Ντέιβις στο παιχνίδι. Μόνο Χαραλαμπίδης έμεινε. Ο Τσίλντρες θα στοχίσει τη βολή, θα πάρει όμως το rebound. Τους ματάρισε ο Αμερικανός. Θα βγάλει έξω, νέα επίθεση για τον Ολυμπιακό. Τσίλντρες θα πάει και πάλι προς τα μέσα. Καλή άμυνα από τον Κολόκα. Ζήτησε φάουλο Τσίλντρες, αλλά οι διαιτητές ήταν μπροστά. Χαραλαμπίδης. Έξω για τον Ντέιβις, Μπλέκνεϊ, τον Κολόκα. Είχαμε ζώνη εδώ ή όχι. Ζώνη και από τον Ολυμπιακό, όχι. Όχι, ό,τι φαίνεται όχι. Αλλά ο Ολυμπιακός χρησιμοποιεί Γιάννη στην άμυνα αρκετές αλλαγές και οπότε φαίνονται mismatch. Τώρα σε αυτή τη φάση παίζουν man to man. Ναι, ναι. Ο Σκοτσιανίδης μένει πιο μέσα, βλέπεις. Γι' αυτό γίνονται πολλά ελεύθερα σουτ πάνω στο παίχτη του Κοτσιανίδη. Αυτό είναι μειονέκτημα στην άμυνα για τον Ολυμπιακό. Ο Μπλέκνη από την γωνία στόχισε σε σουτ 3 πόντων, έδωσε και πάλι προβάδισμα στον Ολυμπιακό. Ωραία πάσα και ο Σκοτσιανίδης θα αφήσει την μπάλα στο καλάθι από την πάσα του Τσίλντρες. 60-61 το προβάδισμα εναλλάσσεται συνεχώς. Οι ομάδες εναλλάσσονται στο σκορ. Με τον Σκορτσιανίτη έχει φτάσει στους 14 πόντους, παρακαλώ. 12 έχει ο Τσίλντρες, από την άλλη 14 έχει ο Μπλέκνη και 10 έχει ο Χαραλαμπίδης. 9 έχει ο Όουενς και 8 ο Σμιθ. Σκούνι Πεν στην οργάνωση επίθεση για τον Ολυμπιακό. Κλέιζα. Κλέιζα. Η πάσα για τον Σκορτσιανίτη, θα βάλει το χέρι τον Ντέιβις, θα κλέψει. 60-61 Ολυμπιακός, 2-22 πριν από το τέλος του τρίτου δεκαλέπτου. Ο Κλέιζα σήμερα είναι λίγο... είναι στο ρελατή, έτσι. Ναι. Νομίζω ότι έχει εκνευριστεί και λίγο. Εύκολα εκνευρίζεται. Πολύ. Εδώ
θα κερδίσει την μπάλα, θα κλέψει την μπάλα, θα πάρει και το φάουλ από τον Μπλέκνεϊ που ήταν πεσμένος. Κάτω έχουμε και νεύρα και αψιμαχίες εκεί με τον Μόστοιτς και τον Κλέιτσα. Νομίζω ότι δεν χρειάζονται αυτά και πάμε μέχρι τον αγωνιστικό χώρο στην Αγγελική Παπαμιχαήλ να μας πει τι είδε από πιο κοντά. Η αλήθεια είναι ότι τον κράτησε τον Κλέιζα ο Μπλέκνεϊ, γι' αυτό εκνευρίστηκε ο Λιθουανός, αλλά μέσα στους Παναγιώτης Γιαννάκης προχώρησε σε αντικατάσταση, έβαλε το μαύρο κεφαλίδι προκειμένου να ηρεμήσει ο Λιθουανός. Και καλά έκανε γιατί από νωρίτερα είχε εκνευριστεί, νομίζω εκεί που ο Σμιθ του την είπε στο κάρφωμα, ο Κλέιζα έδειχνε μετά αρκετά εκνευρισμένος. Δεν του είπε στο κάρφωμα, κάρφωσε και έπεσε πάνω του, δηλαδή και κρεμάστηκε αυτό. Και μετά είχε ο Κλέιζα αντίδρασε με αγωνία, αγωνιά που εντάξει, δεν θα σίγουρα δεν έπρεπε και γιατί εντάξει, συμβαίνουν και καρφώματα και τάπες και λάτι. Είναι λίγο έτσι, ανάβει γρήγορα ο Κλέιζα. Ο Κλέιζα πάρα πολύ γρήγορα. Και το λένε το κοντό τέτοιο, φιτίλι. Το κοντό φιτίλι. Ακριβώς και θα πρέπει να το προσέξει αυτό γιατί μπορεί αυτό το μάτς να είναι αδιάφορο και να υπάρχουν και χαμόγελα εκεί στον πάγκο από ό,τι βλέπω. Αλλά τα άλλα μάτς που ακολουθούν και με τον Άρη αλλά και με την Παρτιζάν κυρίως δεν είναι καθόλου αδιάφορα. Και ο Κλέιζα, ο Ολυμπιακός θέλει τον καλό Κλέιζα που είδαμε στα παιχνίδια. Ο Ολυμπιακός Ιάννη δεν θέλει να πάει με τρίτο μάτς με τον Άρη. Όχι βέβαια. Γιατί αν συμβεί το τρίτο μάτς πότε θα παίζουν, Τετάρτη. Όχι δεν παίζουν Τετάρτη. Θα, κανονικά είναι προγραμματισμένο να γίνει Πέμπτη την επόμενη εβδομάδα. Άρα ο Ολυμπιακός θα παίξει αμέσως μετά την επιστροφή του. Τα περιμένει την, αν. Θα παίξει αν νομίζω ή 12 ή 13 Μαΐου με την επιστροφή του από το Παρίσι. Οπότε για τον Ολυμπιακό το καλύτερο σενάριο θα είναι να τελειώσει, να τελειώσει όσο πιο γρήγορα γίνεται. Ο Ντέιβις για τρεις είναι άστοχος. Το rebound από ποιο, με την σφαλιάρα του Όστοιτς, μακρινό rebound από τον Κολόκα. 60-62 προηγείται ο Ολυμπιακός, 1,5 λεπτό πριν από το τέλος του τρίτου δεκαλέπτου και ακόμα δεν έχει πάρει κανείς προπονητής time out. Ντέιβις και πάλι για τρεις. Ο Τσίλντρες αυτή τη φορά, η μπάλα είναι έξω για τον Πανελλήνιο. Ανανεώνεται η επίθεση, επιστρέφει ο Παπαλουκάς στο παιχνίδι. Στην επαναφορά ο Χαραλαμπίδης. Γίνουν από τα σκριν, ψάχνει παίχτη, ο Κολόκας τελικά τον Μπλέκνεϊ. Κλείνει ο Σκορτσιανίτης. Χαραλαμπίδης προς τα μέσα, θα του κλέψει ο Τεόντοσιτς. Μπλέκνεϊ προσποιείται. Κολόκας θα πετάξει την μπάλα, ενώ συγκρούστηκε με τον Σκορτσιανίτη και έχασε την ισορροπία του ουσιαστικά. Κρατάει ο Τεόντοσιτς στον Στούνι Πεν. Παπαλουκάς στον Πεν που θα αφήσει την μπάλα αστοχή από πολύ κοντά. Χαραλαμπίδης. Και είναι λογικό να είναι εκνευρισμένος ο Παναγιώτης Γιαννάκης όπως μας λέει η Αγγελική Παπαμιχαήλ, αφού ο Σκούνι Πέν θα μπορούσε να έχει τελειώσει πολύ καλύτερα την φάση. Όπως και ο Μπλέικνι σε αυτή τη φάση. Θα μπορούσε να χρησιμοποιήσει το ταμπλό, να πάει σε σίγουρη λύση. Σκούνι Πέν, τελευταία επίθεση στο τρίτο δεκάλεπτο. Πέν, τον Παπαλουκά, να δούμε ποιος θα πάρει. Το τελευταίο σουτ θα είναι ο Πεν από τη γωνία. Για τρεις είναι άστοχο, Πεν το rebound. Πάει προς τα μέσα, θα πετάξει την μπάλα. Δεν μετράει το καλάθι και να μπαινε, δεν θα μέτραγε. Ο Μαυροκεφαλίδης δεν πρόλαβε. Είχαμε time out. Όχι, δεν είχαμε. Αυτό είναι ρεκόρ. Τρία δεκάλεπτα δεν υπάρχει time out. Είναι ρεκόρ ή όχι. Νομίζω ότι είναι. Τι νομίζεις. Δεν υπάρχει. Έχει κανένα match φέτος χωρίς time out. Εντάξει, δεν είναι computer το μυαλό μου. Αλλά έτσι αλλά είναι η λογική. Όχι, δεν υπάρχει. Οπότε. Εδώ δεν νομίζω ότι υπάρχει μάτς χωρίς το time-out στο πρώτο ημίχρονο. Νομίζω αν δεν είχε αυτή τη διακοπή δεν θα πέρανε ούτε τώρα, δεν τα μιλάμε. Σε οποιοδήποτε μάτς και τον ύπνο, και ύπνος να έχει πάρει τον προπονητή, κάποιος θα ζητήσει ένα time-out. Μπορεί και κατά λάθος. Το τηλεοπτικό, πώς το λες. Τα τηλεοπτικά time-out. Έτσι είναι. Τι να πω. 60-62 Ολυμπιακός προηγείται με μικρή διαφορά. Αλλά νομίζω ότι μικρή σημασία έχει.
Δεν ξέρω αν ο Παναγιώτης Γιαννάκης σαφώς δεν θα είναι ικανοποιημένος. Δεν θα είναι ικανοποιημένος με αυτό. Σίγουρα υπάρχουν νεύρα και είναι λογικό. Εντάξει, εγώ νομίζω ότι δεν θα έπρεπε πάντως. Θέλει να κρατήσει τους παίκτες αν είμαι ή ένα ή με το άλλο τρόπο σε... Σε γρήγορος. Σε γρήγορος, ναι, βέβαια, εντάξει. Έτσι είναι. Μεγάλη πρόκληση ο Ολυμπιακός. Έχει μείνει και πολύ καιρό χωρίς τίτλους το κύπελο που πήρε τώρα τον Φεβρουάριο. Ήταν ο πρώτος του τίτλος μετά από 8 χρόνια, Φράνκο. Και ο Ολυμπιακός πάει μαζί με την Μπαρτσελόνα. Είναι τα δύο μεγάλα φαβορή για την κατάκτηση της Ευρωλίγκα. Ακριβώς. Βέβαια, μήπως δεν πρέπει να ξεγράφουμε την Ρώσικη Αρκούδα, την ΤΖΣΚΑ. Η εμπειρία των παιχτών της... Αυτό ήθελα να σου πω. Η ΤΖΣΚΑ είναι η ομάδα που τώρα έχει χάσει κάποια μάτς στο πρωτάθλημα και όλα και δεν πάει και καλά. Τώρα δηλαδή έχει χάσει και από τη Κίμκι και από τη Ουνιχταζάν. Ναι. Αλλά σε μια τέτοια διοργάνωση όπως είναι το Final Four, σε knockout παιχνίδια τελικούς και για την κοινή τελική, μια και έξω τελική είναι, δεν πρέπει να ξεγράφεις μια ομάδα με την εμπειρία των Ρώσων. Οπότε αυτά θα τα δούμε, αλλά γι' αυτά έχουμε καιρό ακόμα. Τώρα μπροστά μας έχουμε την τελευταία αγωνιστική, η οποία ολοκληρώνεται της κανονικής περίοδου και στη συνέχεια του Σαββατοκύριακο τα play-offs που ξεκινάνε. Παπαλουκάς για 3. Ο Ολυμπιακός με ένα γρήγορο 6-0 με τα τρίποντα του Σκούνι Πεν και του Παπαλουκά. Προηγείται με 8-60-68. Οι φωνές του Γιαννάκη φαίνεται ότι έπιασαν τόπο σε αυτό το δεκάλεπτο. Και αφού νωρίτερα πιάσαμε την κουβέντα, πάμε τώρα μέχρι τον αγωνιστικό χώρο να μας πει η Αγγελική Παπαμιχαήλ τι ακριβώς είπε και ο Παναγιώτης Γιαννάκης στους παίκτες. Νομίζω ότι το περιστατικό που έλαβε χώρα κατά τη διάρκεια της διακοπής ήταν αυτό που μονοπόλησε το ενδιαφέρον. Ένας φίλαθλος του Πανελληνίου έριξε, άντιασε ένα μπουκαλάκι νερό πίσω ακριβώς από τον πάγκο του Ολυμπιακού. Πήγε να γίνει κάποια σύραξη, ευτυχώς τα πράγματα ηρέμησαν και με την παρέμβαση των ψυχρεμωτέρων, ανάμεσα στους οποίους και ο Παπαλουκάς αλλά και ο Γιαννάκης, ο οποίος ζήτησε να μην δοθεί έκταση στο περιστατικό. Έχει πάρει μέχρι τώρα χρόνο συμμετοχής είναι ο νεαρός, ο Κώστας Παπα-Νικολάου και δεν ξέρω μήπως αργότερα. Κάτι μου είχες πει από την αρχή. Νόμιζα ότι θα ήταν μια καλή ευκαιρία και για τον Παπα-Νικολάου και για τον Μπέβερλι να χρησιμοποιηθούν περισσότερο, αλλά το παιχνίδι έτσι όπως εξελίχθηκε, ο Γιαννάκης προφανώς δεν θέλει και να μην πάρει το ροζ φύλλο αγώνα. Σίγουρα, για να έχεις θέλει να τους βασικούς παίκτες σε ετοιμότητα. Οπότε το γεγονός ότι ο Ολυμπιακός δεν κατάφερε να πάρει μια διαφορά νωρίτερα στέρισε και από τον Παπα-Νικολάου τον χρόνο συμμετοχής. Μαυροκεφαλίδης τώρα με τον Όστοιτς. Μαυροκεφαλίδης θα πάει μέχρι μέσα. Το σουτ είναι άστοχο, ο Μπουρούσης θα κερδίσει το rebound. Θα βγάλει έξω ο Μπέβερλι. Παπαλουκάς. Συνεχίζει ζώνη ο Πανελλήνιος. Μπουρούσης έξω στον Μπέβερλι για 3. Η μπάλα δεν θα του κάνει το χατήρι. Ο Σκούνι Πέν όμως θα πάρει το rebound. Μαυροκεφαλίδης. Θα βγάλει έξω στον Μπέβερλι. Παπαλουκάς θα πάρει το διάδρομο. Θα αφήσει την μπάλα με αλλαγή χεριού. Ζητάει και φάουλ. Ας έγινε κάποιες επαφές, αλλά βλέπεις. Αφού λένε οι διαιτές. Ότι μπροστά είναι οι διαιτές, εντάξει. Και τώρα... Αφού οι προπονητές δεν παίρνουν το time out, θα τα δώσουμε κι εμείς. Τα ύποπτα. Πρέπει να βγει αίμα για να σφυρίξουν, προκειμένου να μην διακόπτεται. Να εδώ, η προηγούμενη φάση, αλλαγή χέρια στον αέρα. Εντάξει. Να είναι το φάουλ, αλλά σε ένα τόσο χαλαρό παιχνίδι, είπαμε, και τα σφυρίγματα είναι χαλαρά.
Ντέιβις, τον Παπαμακάριο που θέλει να αποστάρει τον Σκουνιπέν. Θα πάρει το φάουλ, έβαλε αγκώνες ο Σκουνιπέν. 7 λεπτά ακόμα, 6:58 για την ακρίβεια για να τελειώσει το παιχνίδι. Βλέκνη. Παπαμακάριος. Υπάρχει φάουλ από τον Μαυροκεφαλίδη. Ο Ολυμπιακός είναι στο σύν 8, 6:50 πριν από το τέλος. Ο Ολυμπιακός που έχει ήδη φτάσει τα 4 ομαδικά πολύ γρήγορα σε αυτή την τελευταία περίοδο. Από το επόμενο φάουλ ο Πανελλήνιος έχει δικαίωμα για βολές. Το σούτ για 3 από τον Πέτρουλα. 65-70 θα μειώσει ο Πανελλήνιος στους 5. Μπέβερλι. Αυροκεφαλίδης. Μπέβερλι στον Παπαλουκά και πάλι Μπέβερλι. Θα μπορούσε να στάρει, δεν θα το κάνει ο Αμερικανός. Θα πάει προς τα μέσα. Φάουλ από τον Μπλεκνή. Δικαίωμα για 2 βολές. Στον Ρόντερικ. Στον Μπέβερλι ο Ρόντερικ Μπλεκνή κάνει το φάουλ. Εστοχή στην πρώτη βολή. Πάτρικ Μπέβερλι. 65-71 προηγείται ο Ολυμπιακός. Είναι άστοχος στην δεύτερη ο Αμερικανός. Ο Αμερικανός που κέρδισε την θέση στο ελληνικό πρωτάθλημα. Οι καλές του εμφανίσεις στα τελευταία μάτς της Ευρωλίγκα. Και η προσπάθειά του και στην προπόνηση βέβαια. Έτσι, γιατί εκεί είναι ο καθρέφτης των παικτών απέναντι στον προπονητή. Είναι η προπόνηση. Εκεί βλέπει πόσο προσπαθεί ο καθένας. Σίγουρα ο Μπέβερλι έχει ένα, μην το ξεχνάς αυτό, έχει ένα ρόλο που είναι συγκεκριμένο, Γιάννη, που μπορεί να παίξει καλή άμυνα για ένα μικρό χρονικό διάστημα και επειδή στην επίθεση, ας πούμε, στη θέση του Χαλπερίνη, αυτό μιλάω, γιατί στην επίθεση, εντάξει, έχει πλουραλισμό ο Ολυμπιακός και ο Γιάννη εξαισιάζει ένα παίχτη πάρα πολύ καλό στην επίθεση για έναν άλλο που είναι εκπαιδευτικό στην άμυνα. Ο οποίος όμως ο Χαλπερίν και δεν έχει μέχρι στιγμής δείξει τα δείγματα του καλού του επιθετικού εαυτού. Αλλά και είναι και παίκτης ψυχολογίας. Είναι παίκτης ψυχολογίας θέλει, και παίκτης θέλει πολύ χρόνο. Θέλει χρόνο σίγουρα για να, να παίξει. Παίξει τώρα. Και στον Ολυμπιακό ο χρόνος μοιράζεται και ειδικά μοιράζεται οπότε, στους περιφερειακούς. Οπότε η Ανάκης λέει καλύτερα πέσω εγώ να παίξει που θα παίξει 8-10 λεπτά μια πάρα πολύ καλή άμυνα. Παρά να έχω ένα παίκτη που δεν ξέρω αν θα βρεθεί σε κατάλληλη μέρα και ξέρεις. Και θα μου βάλει τα σούτ του. Κάπως έτσι νομίζω τα είναι πράγματα. Βούλσιτς στον Μπέβερλι. Παπαλουκάς θα δοκιμάσει για 3, είναι εύστοχος. Θοδωρής Παπαλουκάς. Κάτι του είπε και ο Ηλίας Ζούρος, γι' αυτό χαμογέλασε ο αρχηγός του Ολυμπιακού που φτάνει τους 12 πόντους. Λεκνή. Θα περάσει στον Όστοιτς ο Πέτρουλας. Θα πετύχει το καλάθι 65-70, 67-74, 5 λεπτά πριν από το τέλος του παιχνιδιού. Ο Ολυμπιακός στο συν 7. Μπουρούσης. Μπουρούσης με τον Πέτρουλα πίσω του, θα γυρίσει. Δεν θα πετύχει το καλάθι τελικά, θα πάρει όμως το φάουλ από τον Πέτρουλα. Νίκο για τεστάς. Δικαίωμα για 2 βολές στον Έλληνα σέντερ. Εδώ ξανά η τελευταία φάση με το φάουλ του Πέτρουλα στον Γιάννη Μπουρούση. Ευστοχή στην πρώτη, 67-75. 4:48 απομένουν για το τέλος του παιχνιδιού. Μπουρούσης,
στη δεύτερη δεν ήταν εύστοχος. Το 67-75 παρέμεινε. Λέκνη. Παπαμακάριος. Νόστοιτς. Κολόκας με τον Μπέβερλι και έχει πλεονέκτημα ύψους. Υπάρχει μισμάτς. Ο Κολόκας θα γυρίσει. Δεν είναι καλό το σουτ. Και διαμαρτύρονται για φάουλ ο Κολόκας και οι παίκτες του Πανελληνίου. Παπαλουκάς θα την βγάλει έξω στον Μπέβερλι που δεν μπόρεσε να συγκρατήσει την πάσα του Παπαλουκά. Ναι, δεν ήταν και η καλύτερη που έχει κάνει. Βουϊσίτς στον Τσίλντρες για τρεις. Άστοχος. Ο Τσίλντρες που έχει μείνει στους 12 πόντους. Εδώ και αρκετή ώρα. Να δούμε. Μάχη για την πρώτη θέση των σκόρερ με τον Χάρης. Δεν ξέρω μήπως σκόραρε και ο Μονρό αρκετά, αν και είναι πολύ πιο κάτω. Δεν ξέρω. Έχουν μια διαφορά 24 πόντων. Ο Τσίλντρες ο οποίος έχει και καλύτερο μέσο όρο πόντων. Ναι. Από τον Χάρης, γιατί έχει παίξει λιγότερα παιχνίδια. Κάποιοι τραυματισμοί τον κράτησαν εκτός. Είναι πρώτο σκόρερ με το μέσο όρο ή με το... Όχι, και με, τον, και με τους πόντους, αλλά και με το μέσο όρο. Έχει μέσο όρο πόντων 16,3. Έχει πετύχει 375 πόντους. Είχε πετύχει μέχρι την έναρξη του παιχνιδιού. Συν 12, 387 πόντους σε λιγότερα από 26 μάτς. Δεν έχει παίξει 26 μάτς. Έχει 23. Ο Τσίλντρες έχει παίξει 23 μάτς. Επέστρεψε και ο Τεόντοσιτς στο παιχνίδι. Αυτό είναι το 24ο που αγωνίζεται. 69-75 στους 6 διαφορά για τον Ολυμπιακό. Τεόντοσιτς. Μπουρούσης στον Βουϊσιτς που θα περάσει στον Τεόντοσιτς αυτό στον Μπουρούση. Τελειώνει ο χρόνος. Το καλάθι. Θα μετρήσει, λένε οι διαιτητές. 69-77. Θα δούμε και ένα replay. Α, εδώ. Το replay ο Μπουρούσης δεν μετράει το καλάθι. Έχει μηδενίσει το χρονόμετρο. Την μπάλα είναι ακόμη στα χέρια του Γιάννη Μπουρούση. Κολόκας για τρεις. 72-77. 2:52 πριν από το για να δούμε, παιχνίδιο. Τα έχει... Time out. Πανελλήνιος θα έχει την δύναμη και την... Να το γυρίσει. Δείχνει πάντως ότι έχει. Η πάσα του όντως δεν ήταν καθόλου καλή. Η μπάλα βρήκε στο ταμπλό. Μπλέκνη. Μπλέκνη θα πάει προς τα μέσα. Πέτρουλας. Μπλέκνε για τρεις στην εκπνοή. Θα λιωθεί το σουτ. Και ο Ντοσιτς αργά αργά στην επίθεση για τον Ολυμπιακό. 2 λεπτά ακόμα για το φινάλε. Γουρούσης. Θα πάρει το φάουλ από τον Πέτρουλα. Δικαίωμα για 2 βολές τον Γιάννη Μπουρούση. Ο Ολυμπιακός που είναι μπροστά με 5. Ο Ξανθόπουλος επέστρεψε στο παιχνίδι και ο Όεν στη θέση του Πέτρουλα και του Μπλέκνη. Μπουρούσης. Κάνει άλλα τη θέση, τον Οκτώη. 72-78 από την πρώτη εύστοχη βολή του Γιάννη Μπουρούση. Μπουρούσης θα στοχίσει και πάλι στην δεύτερη. 2 στις 4 το τελευταίες βολές του Γιάννη Μπουρούση που έχει 8 πόντους στο παιχνίδι. Ο Λόκας στον Παπαμακάριο. Double team από Βούισιτς και Παπαλουκά. Όστοιτς. Παπαμακάριος για 3. Έστοχος.
Να λοιπόν το Πανελλήνιος θέλει να κάνει ντέρμπι στο φινάλε το παιχνίδι. 75-78, 1,5 λεπτό πριν από το τέλος. Παπαλουκάς. Θεόντοσιτς. Θα του κλέψει ο Ξανθόπουλος, αλλά η μπάλα θα φτάσει στο Βούισιτς. Μπουρούσης για τρεις από τη γωνία, είναι άστοχος. Ριμπάουν από τον Παπαμακάριο. Δεν του άρεσε το Γιαννάκη αυτή την τελευταία επιλογή του Γιάννη του Μπουρούση. Του άρεσε, μπορούσε... Του άρεσε, την έκανε. Έτσι είναι. Έτσι είναι, ναι, ακριβώς. Παπαμακάριος, η πάσα για τον Όστο Ιτς. Δεν είναι καλή, ο Ιτς δεν την περίμενε. Ήταν καλή πάσα. Καλή τουλάχιστον έμπνευση ήταν. Τελευταίο λεπτό του παιχνιδιού, στο συν 3 Ολυμπιακός. Θεόντοσιτς, off balance, τρίποντο, άστοχο. Ριμπάν από τον Παπαμακάριο, 45 δευτερόλεπτα. Τρίποντο, άστοχο. Από τον Μανώλη Παπαμακάριο που παιδί συνεχόμενα τρίποντα, 6 δικούς του προσωπικούς πόντους. Θα φέρει το παιχνίδι στα ίδια. 78-78 και ο Παναγιώτης Γιαννάκης αναγκάζεται να πάρει το πρώτο time out του παιχνιδιού. 41 δευτερόλεπτα. Πριν από το τέλος... Λες να υπάρχει παράταση για αυτό το λόγο που δεν παίρνουν συνέχεια time. Αυτά είναι πρώτο time out, δεν είναι. Πρώτο time out. Πρώτο time out. Στα 19 και πόσο? 39... 19-19. Ναι, 39... Περάσανε 39 λεπτά. Και 19 δευτερόλεπτα, ναι, για να πάρουν το πρώτο time out. Πάρα πολύ ωραίο. Τον ανάγκασε τα δύο συνεχόμενα τρίποντα. Α, του Μανώλη Παπαμακάριο. Εδώ βλέπετε την κάρτα με το σκόρερ. Μπλέκνεϊ 14, Καραλαμπίδης 10. Ο Όουενς 9, Σμιθ 8 και Όστοιτς 8. Ο Σκοψιανίδης 14, Παπαλουκάς και Τσίλντρες από 12. Κλέιζα και Θεόντοσιτς από 9 για τον Ολυμπιακό. Παπαμακάριος πρέπει να έβαλε τώρα δύο... Τα δύο πρώτα έξι καλάθια, οι 6 πόντους. Είχε πριν καμία βολή, τίποτα. Όχι, τίποτα, καθόλου. 6 πόντους έχει στο παιχνίδι. Αυτούς τους τελευταίους με τα δύο συνεχόμενα τρίποντα. Ένα από τη γωνία και ένα από την κόρυφη. Κατάφερε να γυρίσει την εις βάρος διαφορά του... Πανελληνίου και να φέρει το παιχνίδι στα ίσια. Ο Ολυμπιακός παίρνει μια επίθεση 24 δευτερολέπτων και μένουν και περίπου 18 δευτερόλεπτα στον Πανελλήνιο για μια καλή επίθεση. Το time out ολοκληρώθηκε. Πάμε στην Αγγελική Παπαμιχαήλ που άκουσε τι είπε ο Παναγιώτης Γιαννάκης. Καλή άμυνα. Γρήγορη αντεπίθεση με τον Παπαλουκά να είναι ο τελευταίος που θα έχει την μπάλα. Τη ζώνη Γιάννη ο Πανελλήνιος. Ζώνη ο Πανελλήνιος σε αυτή την τελευταία επίθεση. Το match-up του πιο πολύ ματσάρουν το Κλέιζα. Και φάουλ πάνω στον Σκορτσιανίτη από τον Όστοιτς που εκεί είχε αγκαλιάσει τον Σοφοκλή. Δύο βολές για τον Σοφοκλή Σκορτσιανίτη. Και λογικά, όπως μας είπε και η Αγγελική Παπαμιχαήλ, έχει ζητήσει time-out αν ευστοχίσει ο παίχτης του Ολυμπιακού στις βολές για να οργανώσει την τελευταία επίθεση. Σκορτσιανίτης είναι άστοχος στην πρώτη βολή. 27 δευτερόλεπτα πριν από το τέλος του παιχνιδιού. Σκορτσιανίτης. Άστοχος και στη δεύτερη. Υπάρχει επανάληψη. Ο Όστοιτς βιάστηκε να μπει στον αγωνιστικό χώρο. Έτσι λοιπόν ο Σκορτσιανίτης θα έχει την ευκαιρία να ξανασουτάρει. Σκορτσιανίτης. Αστοχή και πάλι. Θα πάρει ο ίδιος όμως το rebound. Θα φτάσει μέχρι το καλάθι, θα το πετύχει. Ο Σκορτσιανίτης, ο οποίος αστόχησε σε τρεις συνεχόμενες βολές, πέτυχε το καλάθι με δεύτερη προσπάθεια, πήρε το rebound. Δείτε εδώ ξανά τη φάση. Σκορτσιανίτης, ισοπεδωτικό στο πέρασμά του.
Έφτασε μέχρι μέσα. Άφησε την μπάλα στο καλάθι. Έδωσε το προβάδισμα στον Ολυμπιακό. 78-80 οι ερυθρόλευτοι προηγούνται. Τον Ολυμπιονικό. 25 δευτερόλεπτα σχεδόν πριν από το τέλος. Μένει ελάχιστος χρόνος και για τον Ολυμπιακό να κάνει μια επίθεση. Ένα δευτερόλεπτο, εντάξει. Νομίζω ότι παίξει καλή άμυνα ο Ολυμπιακός. Δηλαδή αυτό. Φαντάζομαι δεν θα ζητήσει. Οι οδηγίες του. Όχι, δεν νομίζω. Κοίτα, μεγάλη ομάδα βασίζεται στην άμυνα του. Τώρα από εκεί και πέρα ο Πανελλήνιος, εγώ πιστεύω ότι θα πάει για τρίποντο επειδή είναι αρκετά άστοχος. Και θα κάνει και κάποια αλλαγή, νομίζω ο Χαλαμπίδης ήταν έτοιμος. Και δεν υπάρχει και κανένας λόγος να πάνε για την παράταση. Κοίτα, τώρα. Δεν νομίζω ότι θέλει. Δεν θα αρέσει σε κανέναν. Ακριβώς. Σε κανέναν εδώ με στο γήπεδο, ούτε ο παίκτη του Ολυμπιακού θα αρέσει η παράταση. Μπορεί να τελειώνει και το ωράριο εδώ που έχουν. Το Πανελλήνιο. Μπορεί να μπει κάποια άλλη μέσα. Γιατί είχε τέτοια προβλήματα εδώ ο Πανελλήνιος. Παλιότερα. Παλιότερα. Ολοκληρώθηκε το time out. Πάμε στον αγωνιστικό χώρο στην Αγγελική Παπαμιχάλη να μας δώσει τις οδηγίες του Ηλία Ζούρου στην τελευταία επίθεση. Γρήγορη επίθεση, αν κάνει φάουλ ο Ολυμπιακός, τότε θα κάνει αμέσως και ένα ο Πανελλήνιος στην επόμενη ακριβώς φάση πάνω στο Σκοτσιανίδη. Μάλιστα. Το σημαδέψαν τώρα το Σκοτσιανίδη, ενώ ήταν εύστοχος στην αρχή του παιχνιδιού. Στη συνέχεια δεν διατήρησε αυτή την αστοχιά από τις ελεύθερες βολές. Τσανθόπουλος. Πιέζει ο Σκούνι Πέρν να κάνει φάουλ και στέλνει τον Ξανθόπουλο στις βολές. Περνάει ο Τεόντοσιτς στο παιχνίδι. Ο Ξανθόπουλος είναι άστοχος στην πρώτη βολή. Ήταν τελικά τακτικό το φάουλ, ας πούμε. Στο Ξανθόπουλο, Ναι, εντάξει. Δεν σουτάρει, νομίζω, στα... Άστοχος και στη δεύτερη, νομίζω, εδώ ήθελε να στοχίσει. Προκειμένου να διεκδικήσει κάποιος από τους συμπαίκτες του το rebound. Και δεν έχει και λογική να μην το κάνει αυτό. Τώρα θα στοχίσει στην βολή. Η οποία επαναλήφθηκε αφού παίχτες του Ολυμπιακού βιάστηκαν να την δείξουν για το rebound. Time out από τον Παναγιώτη Γιαννάκη, ορίστε, διαμαρτυρώσανε για το time out, όλα μαζεμένα τα πήραν. Στο τελευταίο λεπτό. Στο τελευταίο λεπτό, καθώς τώρα θα περιμένει αυτό το foul και θα θέλει να οργανώσει μια καλή επίθεση και μια καλή άμυνα στη συνέχεια. Νομίζω ότι μπορεί και να αποσύρει το Σκορτσιανίδη. Το έχει αποσύρει. Ναι. Κοίτα και ο Πανελλήνιος από τότε τα κάνει ένα φάουλ, νομίζω στα 10 δευτερόλεπτα, δηλαδή στα επόμενα 5 να περάσουν. Στα επόμενα 5 δευτερόλεπτα, 15. Θα διαλέξεις από ποιον τα κάνει φάουλ και τα πάει, τα έχει και την τελευταία επίθεση. Όλα τα εξετάται από τα βάλει αυτός ο παίκτης που θα δεχτεί το φάουλ, δύο βολές ή όχι και είναι να πάει ο Πανελλήνιος μετά για αντίποντο ή τρίποντο. Δεν έχει άλλες επιλογές, ας πούμε. 15 δευτερόλεπτα πριν από το τέλος, εδώ βλέπετε και τα συνολικά στατιστικά του παιχνιδιού, τα ομαδικά. 33 rebound για τον Πανελλήνιο, 28 για τον Ολυμπιακό, μικρή υπεροχή για τον Πανελλήνιο που έχει και 17 assist έναντι 13 του Ολυμπιακού. Πανελλήνιος που βελτίωσε πάρα πολύ τα ποσοστά του στα σουτ τριών πόντων, έχει 13 στα 27, 48% από τη γραμμή των 6-25. Ο Ολυμπιακός από την άλλη έχει φτάσει στα 18-39%. Πάμε να ακούσουμε τι υπόθηκε στο τελευταίο time out. Ο Σίλβιος θα είναι αυτός που θα κρατήσει την μπάλα και θα τη μοιράσει σε έναν εκ των Μαυροκεφαλίδη ή Κλέιζα ανάλογα με το πώς θα εξελιχθεί το παιχνίδι. Σίλβιος στον Τεόντοσιτς, Μαυροκεφαλίδης, το φάουλ από τον Κολόκα 11 δευτερόλεπτα πριν από το τέλος του παιχνιδιού. Και ξανά time out, αυτή τη φορά από τον Ηλία Ζούρο.
Time out βέβαια μετά τις βολές. Και αν είναι στόχος ο Μαύρο Κεφαλίδης και στις δύο. Προς το παρόν είναι άστοχος στην πρώτη βολή. Έντεκα δευτερόλεπτα από μένα. 79-80 ο Ολυμπιακός προηγείται. Μαυροκεφαλίδης θα ευστοχίσει στο συν 2 Ολυμπιακός. 79-81 time out από τον Ηλία Ζούρο. Ενώ βλέπετε κάποια highlights του σημερινού παιχνιδιού. Ο Ολυμπιακός προηγείται με 2 πόντους. Ίσως το τελευταίο time out του παιχνιδιού. Όλα μαζεμένα τα πήραν οι δύο προπονητές. Ήταν λογικό με τέτοια συνέχεια που είχε το παιχνίδι μετά. Ακριβώς. Εδώ. Θα πάει πάλι ο Γιαννάκης για γρήγορο φάουλ στο... Νομίζω ότι θα παίξει καλή άμυνα τώρα. Δεν υπάρχει κανένας λόγος για τον Ολυμπιακό τώρα να πέσει γρήγορο φάουλ. Γιατί να έχει τελευταία επίθεση και να ρισκάρει μια παράταση. Μπορεί απ' την άλλη λες να ρισκάρει να δεχτεί κάποιο τρίποντο και μετά... Εντάξει. Δεν ξέρω κατά πόσο, σίγουρα δεν θέλει να χάσει, αλλά νομίζω ότι η βασική οδηγία θα είναι μια καλή άμυνα και θα πάμε τώρα αμέσως στην είναι αγγελική. Είναι και ο Ξαντόπουλος πάλι μέσα, είναι η ίδια πεντάδα. Να δούμε τι έχει πει ο Ηλίας Ζούρος κυρίως. Έτσι ακριβώς, καλή άμυνα, δεν μας ενδιαφέρει αν θα μας κάνουν φάουλ, εμείς πάμε για ένα γρήγορο καλάθι. Οπότε... Βλάκνεϊ. Με τον Τσίλτρες τελικά το έκανε το φάουλ. Ο Τσίλτρες και σε ένα παίκτη που δεν αστοχεί εύκολα. Ο Θεόντοσιτς ξανά στο μάτς της θέσης του Σκούνου Πέ. Ο Παπαλουκάς θα λέει με τον Παπαμακάριο. Περνάει και ο Όστοιτς στη θέση του Ξανθόπουλου. 6 δευτερόλεπτα μένουν για τον Ολυμπιακό για να κάνει επίθεση. Ο Μπλέκνερ στοχή. '80-81. Μπλέκνερ. Είναι έστωχος και στην δεύτερη βολή. Time out. Για την τελευταία επίθεση του παιχνιδιού. Να δούμε ποιος θα πάρει το σουτ. Να δούμε τι οδηγίες θα δώσει τώρα ο Παναγιώτης Γιαννάκης. Να δούμε αν θα έχουμε παράταση. Λες. Είναι κάτι το οποίο μάλλον δεν το είχε υπολογίσει κανείς. Ειδικά έτσι όπως πήγαινε το παιχνίδι. Ο Τσίλτρες έδωσε ένα εντυπωσιακό κάρφωμα. Ο Τσίλτρες ο οποίος έχει μείνει στους 12 πόντους. Ο Σκορτσιανίδης είναι ο πρώτος σκόρερ του Ολυμπιακού με 16. 12 έχει και ο Θοδωρής Παπαλουκάς. 9 για τον Κλέιζα και απ' την άλλη 16 πόντους για τον Μπλέκνερ. 10 για τον Χαραλαμπίδη, αυτή είναι η πρώτη σκόρερ της ομάδας της Κυψέλης. 9 έχει ο Όλενς, 8 ο Σμίθ, ο οποίος δεν έχει παίξει και πάρα πολύ. Ειδικά στο δεύτερο ημίχρονο. Για να δούμε, Γιάννη. Για να δούμε τώρα την τελευταία επίθεση. Αγγελική, γρήγορα τις οδηγίες του Γιαννάκη. Θεόντοσιτς, Θεόντοσιτς.
Για τρεις. Η μπάλα έξω, παράταση. Κάτσε, έχει ένα δευτερόλεπτο ακόμα. Time out για το ένα δευτερόλεπτο. Time out για να έχει και την επαναφορά από την... γραμμή του κέντρου. Και όλα δείχνουν ότι το μάτς θα πάει στην παράταση. Παναγιώτης Γιαννάκης θα λέει με τους παίκτες του. Θα ψάξει ένα γρήγορο σου. Ένα καλά σκριν να ξεμαρκαριστεί Γκάι Μπλέκνεϊ ή ο Παπαμακάριος. Είδες και Τσιμπόνα Παρτίζαν, τι έγινε. Ναι. 0,6, 0,6 δευτερόλεπτα. Και η μπάλα ήταν κάτω από το γαλάτι, νομίζω τώρα η... Εδώ ποιος θα είναι ο Κέτσμαν. Τώρα η επαναφορά είναι από την μέση του γηπέδου, από το κέντρο. Έτσι όπως φαίνεται... ή Χαρλαμπίτης ή Μπλέικνη ή δεν ξέρω. Πάντως υπάρχει χρόνος. Για να μας πει Αγγελική Παπαμιχαήλ ποιον ζήτησε ο Ζούρος. Χαραλαμπίδης ή Μπλέικνη ανάλογα με το ποιος θα ξεμαρκάρεις τους. Ωραία. Για να δούμε. Ο Παπαλουκάς είναι με τον Μπλέικνη επάνω. Χαραλαμπίδης πετάει την μπάλα στο ταμπλό. Ήταν καλό σουτ, θα μπορούσε να είχε πατήσει καλύτερα. Δεν ήταν κακό το σουτ, ναι. Και ένα δευτερόλεπτο που έμενε είναι πάλι η άμυνα του Ολυμπιακού κοιμήθηκε γιατί δεχτήκαν ένα απλό screen και δεν ξέρω. Πάντως αυτό που δεν ήθελε κανείς εδώ στο γήπεδο έγινε. Οι δύο ομάδες σε ένα διάφορο βαθμολογικά παιχνίδι πάνε στην παράταση και ενώ βλέπουμε ξανά την τελευταία φάση δεν ήταν κακό το σουτ του Κώστα Χαραλαμπίδη. Η μπάλα όμως βρήκε σίδερο. Έτσι το παιχνίδι οδηγείται στην παράταση. Όχι. 81-81. Πέντε λεπτά ακόμα για να δούμε αν θα έχουμε τελικό νικητή. Φαίνεται μάλλον δεν θα προλάβουν να δουν από την αρχή την Μπαρτσελόνα Φράνκο. Εμείς θα προλάβουμε. Ούτε εμείς θα προλάβουμε. Γιατί, μια παρατέταρτη. Α, εντάξει. Τι, 10 παρατέταρτη. Πόσο, 5 λεπτά είναι την παράταση. Και μάχει time out. Λοιπόν, πολύ γρήγορα πάντως δόθηκαν οι οδηγίες για να ξεκινήσει η πεντάλεπτη παράταση. Πάμε στην Αγγελική Παπαμιχαήλ να μας πει τι άκουσε. Βούησης και Κλέιζα λοιπόν θα είναι ακροβολημένοι δεξιά και αριστερά και ο Τσίλτρες θα κάνει το παιχνίδι για τον Ολυμπιακό. Ξεκίνησε το δεύτερο, μάλλον όχι το δεύτερο ημίχρονο, το έξτρα πεντάλεπτο της παράτασης. Η πάσα του Ωστοιτς θα κοπεί από τον Τόντοσιτς που ήταν καλή για τον Μπλέικνη. 6 δευτερόλεπτα όμως μένουν πλέον για τον Πανελλήνιο για να κάνει ένα σουτ. Το δοκιμάσει ο Παπαμακάριος, είναι για 2. Το rebound από ποιον, από τον Βούισιτς. Ο Παπαλουκάς αφήνει στον Τόντοσιτς. Παπαλουκάς. Ο Βούισιτς. Και ο Ντοσίτς φάουλα στην προσπάθεια για σούτ από τον Μπλέικνη. Δικαίωμα για 2 βολές στον σερβο playmaker του Ολυμπιακού. Αυτό είναι το τρίτο προσωπικό φάουλ του Μπλέικνη. Πρώτο μαδικό στο πεντάλεπτο της παράτασης για τον Πανελλήνιο. 2 βολές για τον Μίλος Τόντοσιτς. Άστοχο στην πρώτη. Θεόντοσιτς.
θα στοχεί στην δεύτερη βολή. 81-82 προβάδισμα για τον Ολυμπιακό. Κόσκοιτς, πιέζει ο Βούισιτς ψηλά και ο Τσίλντρες, Όουενς. Κόσκοιτς με τον Τσίλντρες στην πλάτη, ο Βούισιτς θα κλέψει την πάσα για τον Παπαμακάριο. Διάβασε τη φάση με ο Κροάτης. Παπαλουκάς, ωραία το pick and roll με τον Βούισιτς. Η πάσα στον Κροάτη, εύκολο καλάθι από εκεί. Ξανά εδώ. Το τελευταίο καλάθι του Νίκολας Βούισιτς. Πλέιζα πιέζει παντού τον Owens. Θα βγει ο Μπλακνέι, θα πάρει Owens. Προσποιείται, πάει προς τα μέσα. Το σουτ για δύο, το ριμπάν από τον Τσίλντρες. Θέλει να τρέξει ο Ολυμπιακός, δεν τα καταφέρνει. Καλές επιστροφές από τον Πανελλήνιο Τσίλντρες. Βούισιτς και πάλι από την κορυφή της ρακέτας. Αυτή τη φορά είναι άστοχος. 81-84. 3 λεπτά για το τέλος και της παράτασης. Κόστοιτς κλείνεται από 3. Μπλεκνέι. Κακό σου, το Μπλεκνέι θα πάρει το rebound. Θα επιχειρήσει και σου 3 πόντων, έστοχο. 84-84. Συνεχίζει το... με το 5ο τρίποντο του Μπλεκνέι. Καλύτερος παίκτης του Πανελληνίου. 5 στα 7 τρίποντα για τον Ρόντρικ Μπλεκνέι. Τσίλντρες. Και 19 πόντους για τον Αμερικανό. Τσίλντρες θα απαντήσει με έμεσο τρίποντο. Για να δούμε. Προς το παρόν το δίποντο το πέτυχε. Πήρε και το φάουλ, έχει δικαίωμα και για μία βολή. 84-86. Τσίλντρες στην συμπληρωματική βολή. Αστοχή. Τότε σου θα τα καταφέρει να κλέψει την μπάλα. Ντέιβις. Με τον Βουγιούκα. Μπλεκνέι παίρνει τα σκρίν. Ωραία πάσα στο Βουγιούκα που θα χάσει ένα πολύ εύκολο καλάθι. Ολυμπιακός στο συν 2. 2 λεπτά ακόμα. Θεόντοσιτς. Τι ήταν αυτό που έκανε. Η πάσα κατέληξε στα χέρια του Παπαμακάριου. Αλλά συνδυασμός δεν βγήκε. Παπαμακάριος έξω για τον Ντέιβις. Βούισιτς άλλο ένα κλέψιμο. Τσίλντρες κρατάει την μπάλα. Οργανωμένη επίθεση για τον Ολυμπιακό. Τσίλντρες θα πατήσει, θα κρατήσει το σώμα του στον αέρα. Θα πάρει και το rebound. Νέο καλάθι από τον Τζος Τσίλντρες. Πάντως ο Ολυμπιακός ζορίζεται αρκετά, Ιάννη. Βλέπεις, δεν του βγαίνει τίποτα. Οι παίκτες θέλουν να τελειώσουν το μάτς και είναι έτσι λίγο το παιχνίδι. Έχει πάρει... Ο Παπαμακάριος δεν αφήνει τον Ολυμπιακό να τελειώσει το μάτς. Πάλι. Και πάλι με τρίποντο. 87-88 στον ένα πόντο Ολυμπιακός. Τσίλντρες. Και όντως είσαι από πολύ μακριά, άστοχο τρίποντο. Ο Πανελλήνιος έχει την ευκαιρία να περάσει μπροστά. 87-88, 46 δευτερόλεπτα πριν από το τέλος παράτασης. Μπλεκνέι πάει μέχρι μέσα, έξω για τον Κολόκα. Για τρεις ο Παπαμακάριος, ναι! 90-88. Ο Παπαμακάριος και πάλι με 6 δικούς του πόντους ανατρέπει τα δεδομένα. Παπαμακάριος 12 πόντους με 4 τρίποντα, 2 στην εκπνοή της κανονικής διάρκειας και 2 στο τέλος παράτασης. Λες να έχει και άλλη παράταση. Να δούμε.
Να δούμε τι μας επιφυλάσσει. Εντάξει, έχουμε ακόμα. Το σημερινό παιχνίδι. 38 δευτερόλεπτα ακόμα. Έχει επίθεση και ο Πανελλήνιος. Ό,τι και να γίνει στην τελευταία επίθεση του Ολυμπιακού. Γιαννάκης δίνει τις οδηγίες του. Παίχτες του Ολυμπιακού μπαίνουν τώρα στον αγωνιστικό χώρο. Ο Ολυμπιακός Ιάννη πρέπει να σκοράρει σε αυτή την επίθεση για να κρατήσει τουλάχιστον... Αν θέλει να κερδίσει το παιχνίδι... ή να είναι μέσα στις τελευταίες επιθέσεις. Πάμε στην Αγγελική Παπαμιχαήλ να ακούσουμε τι οδηγίες έδωσε ο Παναγιώτης Γιαννάκης. Ο Παναγιώτης Γιαννάκης έδωσε οδηγίες στον Τσίλντρες να είναι αυτός που θα επιχειρήσει το σούτος, ο πιο ψύχρεμος από αυτούς που είναι αυτή τη στιγμή στο παρκέ. Ο πιο ψύχρεμος, ο Τζος Τσίλντρες, ο οποίος έχει φτάσει τους 16 πόντους. Ο Τεόντιος πάντως παίρνει το σούτ, είναι άστοχο. Το ριμπάνω από τον Κολόκα, φάουλ από τον Τσίλντρες γρήγορα. Και ο Ολυμπιακός είναι πολύ κοντά στην, με την τέταρτη ήττα του στο φετινό πρωτάθλημα. Για να δούμε αν ο Μάρκος... Σίγουρα. Πώς Γιάννη προσπαθεί με πολλά τρίποντα, ας πούμε, να, και εκβιασμένα κιόλας. Και ειδικά σήμερα που εντάξει και ο Τόδος δεν είναι σε καλύτερη ημέρα. Εντάξει, θα μπορούσε να είναι... Να είναι διαφορετική επιλογή να είχε, γιατί σίγουρα και έχει χρόνο βέβαια. Ήταν και μια επιλογή που όπως μας μετέφερε και η Αγγελική, δεν τη ζήτησε ο Γιαννάκης. Ήθελε τον Τζίλντρες που είναι ο πιο ζεστός μέχρι τώρα παίκτης του Ολυμπιακού να πάρει την επίθεση. Και έγινε σε ένα χρονικό διάστημα πάρα πολύ γρήγορα, δηλαδή θα μπορούσε να έχει περάσει κάποια άλλα δευτερόλεπτα, αλλά πάλι βλέπεις είναι μέσα στο παιχνίδι, δηλαδή... Για να δούμε, άστοχο το, η δεύτερη βολή του Κολόκα. Βούισιτς για τρεις, έστοχος, 16 δευτερόλεπτα πριν το τέλος, πάμε για δεύτερη παράταση, για να δούμε. 91-91 με το δεύτερο, με το έστοχο τρίποντο του Νίκολας Βούισιτς. Εδώ ξανά το τελευταίο καλάθι του Ολυμπιακού. Ποιος ο Βούισιτς, είδες. Τα βλέπεις. Κάποτε τα είχε αυτά τα τρίποντα, πιο συχνά. Εντάξει, πιο συχνά, αλλά... Όταν έπαιζε στη Μακάμπη, εντάξει, τώρα δεν έχει ούτε χρόνο τόσο μεγάλο συμμετοχή, ούτε έχει αυτή η ελευθερία να βγαίνει και να στάρει τρίποντα. Έτσι ακριβώς. Έχουν βαρύνει τα πόδια, είναι λογικό το Βούισιτς να παίρνει και λιγότερες προσπάθειες στο παιχνίδι και όχι τόσο ρυψοκίνδυνες. Παίζει πιο πολύ με το μυαλό, με την εμπειρία του και γι' αυτό προτιμά να πηγαίνει κάτω από το καλάθι. Εδώ είδαμε χαρακτηριστικές γκριμάτσες από τους πρωταγωνιστές του παιχνιδιού. Να, εδώ τα εύστοχα τρίποντα. 5 ο Μπλέκνη, 4 ο Παπαμακάριος, 2 ο Χαραλαμπίδης, από 1 Ξανθόπουλος Όουενς, από 2 ο Παπαλουκάς και ο Τεότιος για τον Ολυμπιακό. 1 έχουν ο Φέιν, ο Τσίλντερς και ο Βούισιτς. 91-91, 16 δευτερόλεπτα και 6 δέκατα πριν από το τέλος και της παράτασης. Οι διαιτητές επιστρέφουν στο παρκέ. Περιμένουμε και τις δύο ομάδες. Πάμε στην Αγγελική Παπαμιχαήλ να δούμε, και ενώ ολοκληρώνεται το time out, να δούμε τις οδηγίες των προπονητών. Ένα time out λοιπόν για τον Παναγιώτη Γιαννάκη κύλησε χωρίς τίποτα. Ακριβώς έτσι, καθώς έκαναν σύσκεψη επί συσκέψεων το τεχνικό επιτελείο του Ολυμπιακού και τελικά κλήξε να μην δώσει οδηγίες στους παίκτες αφού δεν πρόλαβε. Μάλιστα. Φάουλ από τον Βούισιτς στον Χαραλαμπίδη. Εφτά δευτερόλεπτα πριν από το τέλος. Αν ευστοχίσει ο Κώστας Χαραλαμπίδης, ο Πανελλήνιος είναι αγκαλιά με μια πολύ μεγάλη νίκη. Γιάννη, έχει 7 και... Όλα συμβαίνουν. Χαραλαμπίδης είναι άστοχος στην πρώτη βολή.
Καραλαμπίδης. Για να δούμε. 91-91 παραμένει Παπαλουκάς. Η πάσα για τον Πεν. Έξω στον Γκλέιζα που θα πάρει το τρίποντο μέσα. Τρίποντο ένα δευτερόλεπτο πριν από το φινάλε. 91-94 για τον Ολυμπιακό που φαίνεται ότι παίρνει αυτή την νίκη στο σημερινό παιχνίδι. Δείτε εδώ ξανά η πάσα, ο Κλέιζα. Πολύ δύσκολο τρίποντο. Σε ταχύτητα Γιάννη και στα μάτιμα jump shoot. Γιατί αλλιώς θα πήγαινε μάλιστα στην παράταση. 1-38 για το τέλος. Ναι. Βγαίνει ο Ντέιβις. Επαναφορά από τον Μανώλη Παπαμακάριο. Για να δούμε την τελευταία επιλογή του Πανελληνίου. Ο Παπαμακάριος σε μια μακρινή πάσα θα κλέψει ο Τσίμινες. Το παιχνίδι τελειώνει. Ο Ολυμπιακός είναι ο νικητής ύστερα από 5 λεπτή παράταση. 94-91. Ένα παιχνίδι που δεν είχε κανένα βαθμολογικό ενδιαφέρον, αλλά είχε τεράστιο αγωνιστικό ενδιαφέρον. Συγκλονιστικό φινάλε με το μάτς να κρίνεται από το τρίποντο του Λίνατ Κλέιζα ακριβώς στο τέλος του μάτς, στην εκνοή του παιχνιδιού. 1:38 δεύτερα πριν από το τέλος. Πριν ολοκληρώσουμε, ο λόγος στην Αγγελική Παπαμιχαήλ που έχει τον αρχηγό του Ολυμπιακού, τον Θοδωρή Παπαλουκά. Θοδωρή, ήταν ένα παιχνίδι που αρχικά δεν το ήθελε κανείς και δεν είχε και βαθμολογικό ενδιαφέρον. Τελικά κατέληξε να γίνει ντέρμπι. Ο Ολυμπιακός μπορούσε να το πάρει νωρίτερα. Ο Ολυμπιακός έπρεπε να το πάρει νωρίτερα το παιχνίδι, κυρίως από τη συγκέντρωση που θα έπρεπε να έχει δείξει. Δυστυχώς σήμερα δεν ήμασταν καθόλου συγκεντρωμένοι. Πρέπει να προγραμματιστούμε πάντα σε λογικά πλαίσια, γιατί δεν μπορούμε ξαφνικά να πάμε στο Παρίσι και να πατήσουμε ένα κουμπί να ξεκινήσουμε να παίζουμε. Όπως επίσης προηγούνται δύο πολύ δύσκολα παιχνίδια με τον Άρη. Δεν είναι η κατάλληλη στιγμή να κάνουμε το στραβό πάτημα. Τι να ευχηθούμε, καλή επιτυχία στα play-off με τον Άρη, καλή επιτυχία στο Final Four. Αυτό που πρέπει για μας είναι να έχουμε υγεία. Από εκεί πέρα έχουμε δείξει ότι έχουμε την ποιότητα και πρέπει να είμαστε συγκεκριμένοι. Ποιος από τους δύο στόχους? Από αυτούς που έχουν μείνει. Αν πρέπει να διαλέξω ένα, το έχω ξαναπεί, είναι το πρωτάθλημα. Αλλά πρώτα έχουμε την Ευρωλίγα και πρέπει να προσπαθήσουμε να την κατακτήσουμε. Ευχαριστούμε πολύ. Μάλιστα, αυτά από τον Θοδωρή Παπαλουκά. Το πρωτάθλημα είναι ο πολύ μεγάλος στόχος του Ολυμπιακού, αλλά μπροστά του είναι η πολύ μεγάλη πρόκληση της Ευρωλίγκας. Ο Ολυμπιακός νίκησε 94-91, έκλεισε με νίκη την κανονική περίοδο. Εδώ ξαναβλέπουμε το τρίποντο με το οποίο κρίθηκε το παιχνίδι. Κάπου εδώ η μετάδοσή μας ολοκληρώθηκε, όπως ολοκληρώθηκε και η κανονική περίοδος της Α1. Από την Αγγελική Παπαμιχαήλ που ήταν στο ρεπορτάζ, τον Φρανκ Γονάκητς που ήταν στο σχόλιο, τον Γιάννη Μέγα που ήταν στην περιγραφή και όλους όσοι εργάστηκαν για να βγει αυτή η μετάδοση, να έχετε ένα πολύ όμορφο βράδυ.